Γεια σας. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, το Zoogla.gr, παρέλαβε δύο ντοκουμέντα από δύο διαφορετικούς χώρους, δύο διαφορετικές περιοχές πολιτικά. Το βίντεο της εκτέλεσης των νέων της Χρυσής Αυγής, έξω από τα γραφεία του στο βόρειο τομέα, στο Νέο Ηράκλειο, και από τις μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις την προκήρυξη. Και πρέπει να πω ότι αυτά τα δύο ντοκουμέντα συζητήθηκαν δυσανάλογα και παρουσιάστηκαν κυρίως από την τηλεόραση, γιατί στο διαδίκτυο είδα ότι και τα δύο έπαιξαν αρκετά. Το λέω αυτό γιατί από την τηλεόραση έπαιξε πάρα πολύ το βίντεο, ειδικά τις πρώτες ώρες. Υπήρξε ένας καταιγισμός λόγω του εντυπωσιακού και του τραγικού του πράγματος. Αλλά για την άλλη υπόθεση, την προκήρυξη, δηλαδή που όλοι περίμεναν με τόση αγωνία πότε θα βγει και πότε θα βγει αυτή η προκήρυξη, τσιμωδιά. Αναλύσεις και προσεγγίσεις αστυνομικού έτσι τύπου. Δηλαδή, τι έγινε, η προκήρυξη προέρχεται από εριστεριστές του ένοπλου αγώνα και των ομάδων αυτών της ένοπλης βίας και του αντάρτικου των πόλεων. Μπα, οι περισσότεροι ξέρετε τι έλεγαν, το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, ότι είναι από πίσω οι μυστικές υπηρεσίες, ότι είναι το παρακράτος, ότι όλα αυτά είναι κόλπα. Βεβαίως, οι θεωρίες συνωμοσίας ταιριάζουν πολύ με το ταμπεραμέντο του Έλληνα, αλλά ταιριάζουν πολλές φορές και με το ταμπεραμέντο μιας αμαρτωλής εξουσίας. Επομένως, τους βόλευε να πούν τέτοιες αλούμπες, μέχρι που ήρθε η προκήρυξη και έπαψε πλέον αυτό το παραμύθι για το αν από πίσω είναι μυστικές υπηρεσίες και το παρακράτος. Το γεγονός, βεβαίως, ότι στο παρελθόν ομάδες ένοπλης βίας έχουν προσεγγιστεί ή μέσα σε αυτές έχει διεισδύσει ένας πυρήνας των μυστικών υπηρεσιών, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά, ρε αδερφέ, πριν πας αυτό που μπορεί να γίνει αργότερα ή που μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, δεν πας να δεις αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Η λογική τι επιτάσσει. Ξέρετε, ο ρόλος μου σήμερα είναι πολύ δύσκολος. Γιατί υπάρχουν θύματα. Αν δεν υπήρχαν, θα ήταν πολύ ευκολότερος. Γιατί έχει χυθεί αίμα. Και έχει χυθεί αίμα ανθρώπων που δεν έπρεπε να χυθεί, κατά την ταπεινή μου άποψη. Υπάρχει αρκετός πόνος σε οικογένειες ανθρώπων που έχασαν το παιδί τους. Δεν κάνω συμψηφισμούς μεταξύ του Φίσα και των δύο χρυσαυγητών ή του ενός που τραυματίστηκε. Δεν θα το κάνω και για λόγους αξιοπρέπειας και ιδεολογικούς. Όταν σκοτώνεται το παιδί σου, δεν σε ενδιαφέρει ποιος το σκότωσε. Αν το σκότωσε τρακτέρ, Λαμποργίνι ή Φεράρι. Σε ενδιαφέρει ότι έχασες το παιδί σου. Και επειδή υπάρχουν γονείς που πολύ πιθανόν παρακολουθούν την εκπομπή μου, δεν θα ήθελα να τους δώσω άλλη μία μαχαιριά. Σαν και αυτές τις μαχαιριές που έφαγε ο Φίσας. Αλλά δεν μπορώ να είμαι και οπαδός της θεωρίας των δύο άκρων. Δεν είναι το ίδιο. Μερικοί τα μπέρδεψαν μέσα τους. Επειδή δείξαμε τις δημοσκοπήσεις της Χρυσής Αυγής, θεώρησαν δεδομένο ότι μάλλον είμαστε φύλλα προσκύμενοι προς εκείνη την κατεύθυνση. Ορισμένοι ανόητοι. Το επαναλαμβάνω αυτό, έτσι, γιατί ο κόσμος που μας ξέρει γνωρίζει ποια είναι η θέση μας. Δεν μπορείς όμως να μην πεις στο Χρυσαυγίτη ότι, κοίταξε, το αγρίεψες το πράγμα. Έχασες τον έλεγχο. Βγήκες, βάραγες, Πακιστανούς, Ινδούς, Αλβανούς, όποιον έβρισκες μπροστά όσον αποδογύριζες πάγκους. Έπαιξες με την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των Ελλήνων. Δεν είναι αυτοί οι Έλληνες. Έκανες πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τον πολιτισμό των Ελλήνων. Μπορεί να παίρνεις επάνω σου αυτό το παιχνίδι με το στέμα του εθνικιστή που μόνος το έβαλες ως Ναπολέον στο κεφάλι σου, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να υπολογίσεις και τους υπόλοιπους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο.
βία λεκτική, βία σωματική, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τσιμουδιά από το επίσημο κράτος, όσο η παρουσία χρυσαυγητών βόλευε ή αν θέλετε διάφορων μανιακών τύπων που πήγαιναν έξω από την Ευελπίδων, έδερναν και σκότωναν, τσιμουδιά για όλα αυτά. Ξαφνικά ανακάλυψαν τη Χρυσή Αυγή. Όταν η δολοφονία ενός ανθρώπου ειρηνιστή που μάζευε χρήματα για τους πεινασμένους και τους άστεγους, τέριαξε η συγκυρία, είδατε, με τις βουλές τους και τις επιθυμίες τους. Διαφορετικά θα πήγαινε άκλαυτος και ο Φύσας. Δεν ξέρω πώς έτυχε και συνελήφθη, τι έγινε, αυτά που είπε η κοπέλα εκεί πέρα, ο αστυνομικός, όχι και μαχαίρια ρε παιδιά, και συνέλαβε αυτόν τον, να μην τον χαρακτηρίσω, για να ξετυλιχθεί όλο αυτό το κουβάρι. Και μετά ήρθε η εκτέλεση, δολοφονία αυτών των δύο παιδιών, τραυματισμός ενός ακόμα, άγρια πράγματα. Σε μια κοινωνία η οποία έχει αγριέψει τόσο, δεν μπορείς να μένεις σιωπηρός. Δεν μπορείς να μην πάρεις μέρος σε έναν διάλογο. Διάλογο με ποιους θα μου πείτε, με τα φαντάσματα. Ναι, αυτή είναι μια λεπτομέρεια, είναι μια αδυναμία της σημερινής κουβέντας. Μακάρι να μην υπήρχε το αίμα, μακάρι να μην ζούσαμε κάτω από τέτοιες συνθήκες, μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να ήταν εδώ απέναντι σε ένα τραπέζι. Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακουστεί η άποψή τους. Έστειλαν όμως μια προκήρυξη. Αυτός είναι ο λόγος τους. Και για αυτή την προκήρυξη τσιμουδιά από τα μέσα. Γιατί? Έχεις αντίθετη άποψη. Δεν συμφωνείς με το αιματοκύλισμα. Σωστό. Θες να κλείσει ο κύκλος του αίματος. Πολύ σωστό. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Κάτι γράφουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ξέρετε, αυτές τις προκήρυξεις, αυτή είναι η τελευταία σελίδα της προκήρυξης. Αν θέλει να ζουμάρει η κάμερα, γιατί είναι πιο σημαντικό από τη φάτσα μου να βλέπουν αυτά οι τηλεθεατές. Αυτό εδώ το αστέρι που βλέπετε με αυτή την υπογραφή κάτω. Έτσι όπως βγήκε από το κομπιούτερ τυπωμένο, γιατί στάλει με ένα USB. Μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τις μαχόμενες, τις λαϊκές, τις επαναστατικές δυνάμεις, τι πιστεύουν, γιατί λειτουργούν έτσι. Εγώ θα σας διαβάσω κάποια κείμενα, θα δούμε και κάποια κείμενα από αυτά που έγραψαν, θα ακούσω τις απόψεις σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν οι απόψεις όλων. Βεβαίως θα μου πείτε τι, αυτός είναι ελεύθερος διάλογος, δηλαδή όποιος διαφωνεί μαζί τους θα σηκώνει το κουμπούρι και θα του ρίχνουν, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να τη φας την πιστολιά. Αλλά τι αξία έχει η ζωή αν δεν κουβεντιάζεις τα δύσκολα? Αυτός ο φιλοτομαρισμός κάποτε πρέπει να τελειώνει. Τι αξία έχει η ζωή? Έτσι, εγώ αναρωτιέμαι πολλές φορές, τι αξία έχει η ζωή? Γιατί... Για ορισμένους δεν έχει καθόλου αξία, ιδίως για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν πήγαμε να πάρουμε αυτό το... τη σακούλα, πήγαμε και ο συνεργάτης μου κυρίως που έκανε την προσέγγιση για να την πάρει, με τα φόβου Θεού, γιατί αν μας παρακολουθούν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύω ότι κάπου εκεί γύρω παρακολουθούσαν, τι γίνεται, ποιος θα πάρει και τη σακούλα, έτσι. Είχε σημασία ποιος θα πάρει το περιεχόμενο και τη σακούλα, γιατί θα μπορούσε τη σακούλα όπως την άφησαν στην πόρτα του σκουπευτηρίου και την έσερνε ο αέρας, να την πάρει και ένα σκύλος από τα σκυλιά που έπαιζαν εκεί. Και είχε πολύ κόσμο η περιοχή. Είχα αυτή την αγωνία ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Θα πάρουμε την προκήρυξη, είναι κάποιοι άλλοι. Είναι κανένα στήσιμο από πουθενά αλλού. Να μπούμε σε άλλους μπελάδες. Υπάρχει πάντοτε μια αγωνία. Μην νομίζετε ότι το ρεπορτάζ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πιο εύκολη υπόθεση. Και θέλω να κάνουμε μία προσέγγιση μοναδική σήμερα, όσο μπορούμε πιο ενδιαφέρουσα για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, με τα ντοκουμέντα και τα στοιχεία που έχουμε. Έτυχε να πάρει η ζούγκλα το βίντεο. Θα μπορούσε να το έχει πάρει ένας άλλος σταθμός. Ένα άλλο, μια άλλη εφημερίδα, ένα άλλο κανάλι. Έτυχε να πάρει η ζούγκλα και την προκήρυξη. Θα μπορούσε να έχει πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, υποθέτω. Αλλά εκείνο που με πειράζει, ξέρετε, η άγρια χαρά του δημοσιογράφου να έχει το ντοκουμέντο είναι ένα το κρατούμενο.
Ο θυμός όμως του δημοσιογράφου όταν βλέπει τους συναδέλφους του να ασχολούνται με αλότρια και να μην μπαίνουν στην ουσία της υπόθεσης, όταν υπάρχει μια προκήρυξη και όταν υπάρχει λόγος από την άλλη πλευρά, εκτός από αίμα, ακολουθεί ένας λόγος. Βεβαίως το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει λόγος χωρίς το αίμα. Αλλά αφού έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένθεν κακήθεν αίμα, δεν πρέπει να δούμε το λόγο τους. Δεν πρέπει να δούμε τι λένε αυτοί οι χριστιανοί εδώ πέρα. Αυτές οι προκηρύξεις σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σαν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Στα ψηλά γράμματα από πίσω, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το πιστεύω, έχουν είδηση. Όποιος τη διαβάσει είναι ενημερωμένος. Όποιος βαριέται να... Της ΔΕΗ, την πατάει αυτός που... Αυτός που δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα. Ναι, αλλά είναι εναντίον του. Βεβαίως, πάντα οι λογαριασμοί δεν είναι κάτι ευχάριστο. Πάμε να δούμε λοιπόν ορισμένα πράγματα που έχουμε ετοιμάσει, γιατί αξίζει τον κόπο. Ο κύριος Λευθέρης Ανευλαβής είναι εδώ κοντά μας. Ο Λευθέριος, ο γιατρός και φίλος και συνταξιούχος πλέον. Okay. Αλλά γιατρός, γιατρός. Συνταξιούχος, δεν μ' αρέσει η λέξη. Εννοώ ότι έχετε αποχωρήσει από... Από τα δόντια της γραφειοκρατίας, τα νύχια της. Έχει βγει από το σύστημα. Εκτός συστήματος, τα λέω. Εκτός συστήματος πάντα. Αντισυστημικός, επομένως. Πού ήσταν έτσι κι αλλιώς. Παναγιώτης Κουρουμπλής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σου, Παναγιώτη. Ο Φραγκίσκος Ραγκούσης, ποινικολόγος. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ο Γιώργος Δαβρής, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Αχαΐα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Θεόδωρος Τσίκας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας. Και διεθνολόγος. Και η Χρύσα Έψιμου, δικηγόρος. Που είναι ευκαιρία να τα πω με τρεις εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου που χρόνια τα έχω μαζεμένα. Αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα και είναι και η πρώτη φορά που συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε εσείς. Συνήθως διαφωνώ με τα περισσότερα. Με μένα. Μάλιστα. Αλλά όλες τις άλλες φορές δεν είχα την ευκαιρία να συγκριστώ. Εμένα είναι αλλά σήμερα πραγματικά εγώ συμφώνησα πάρα πολύ με αυτό που είπατε. Αμήν το ξαναπώ. Είμαι και γυναίκα δηλαδή. Μου αρέσουν και... οι άνθρωποι που ισχύει για τους οποίους ισχύει η πειραντελική συνθήκη τζόγια σεμπρενταλάλτρα. Ρίβε ότι χαρά είναι από την άλλη όχθη, από την αντιπέρα όχθη. Γιατί άμα συζητάς με αυτούς που συμφωνείς, ο διάλογος είναι πληκτικός. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όταν φώναζα στις ημέρες δόξας των διοκτικών αρχών ότι με το 17 Νοέμβρη, ότι είναι λάθος σας, είναι τραγικό, δεν είναι ποινική. Όχι, έβγαινε η κυρία Μπακογιάννη μπροστά, κουβαλάει έναν πόνο αυτή η γυναίκα, τον οποίο εγώ τον κατανοώ και τα παιδιά της κυρίως. Και υποκλίνουμε στον πόνο των ανθρώπων, διότι όλα αυτά είναι κουβέντες. Άμα χάσει τον άνθρωπό σου, τελειώνουν οι θεωρίες. Όταν τον δεις πυροβολημένο κάτω, τέρμα και οι θεωρίες και οι ιδεολογίες, τίποτα δεν αξίζει σαν την ανθρώπινη ζωή. Όταν όμως φώναζα ότι δεν είναι ποινική, είναι πολιτικό έγκλημα, δεν είναι ποινικό, κύριε. Έχει συνέχεια. Και όσο η κοινωνία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, τόσο αυξάνεται το πολιτικό έγκλημα. Είναι ποινική και ως ποινική θα αντιμετωπιστούν κατά τις οδηγίες των Αμερικανών, βεβαίως, διότι έτσι λειτουργούσαν τότε. Τέλειωσε η τρομοκρατία, τους πιάσαμε όλους, δεν υπάρχει τίποτε. Άντε και οι πυρήνες, τι είναι, μωρέ, τα πυρηνάκια με τις κατσαρόλες, δεν τρέχει τίποτα. Επαναστατικός αγώνας, λαϊκός αγώνας, αγώνες από εδώ και από εκεί, τους αποδεκατήσαμε, θριαμβολογούσαν. Τώρα δεν θριαμβολογούν. Και ξέρετε κάτι, δεν τους αρέσει καθόλου αυτό. Γιατί αυτοί που τους βαθμολογούν είναι οι Αμερικανοί. Οι οποίοι όταν βλέπουν χτυπήματα με όπλα αριστερών ομάδων, τότε αγριεύουν ακόμα περισσότερο. Και τους κακίζουν ακόμα περισσότερο και τους βάζουν ακόμα χαμηλότερη βαθμολογία. Και τότε αρχίζουν οι πιέσεις και αρχίζουν άλλα παιχνίδια και άλλα παραμύθια. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Οι Χρυσαυγίτες δεν πήγαιναν να ρίχνουν κλωτσιές, να βαράνε Πακιστανούς, να μαχαιρώνουν ανθρώπους και να πυροβολάνε για πλάκα. Είχαν πολιτική άποψη. Αυτοί που είναι. Φασίστες, Ναζί, Νεοναζί, εθνικιστές λένε οι ίδιοι, αυτοί που είναι. Τούτοι εδώ
δεν πήγαν να κλέψουν πορτοφόλια. Έχουν άλλη άποψη, από την άλλη πλευρά της όχθης. Αλλά το παιχνίδι αγρίεψε. Και το παιχνίδι δεν αγριεύει για πλάκα. Το παιχνίδι αγριεύει γιατί εξηγούν γιατί αγριεύει το παιχνίδι μέσα. Σε αυτή την προκήρυξη που δεν διαβάσατε, κύριοι συνάδελφοι, και οι υπόλοιποι, που τα αφεντικά σας, σε πάση περιπτώσει, και ο ροδότης σας, δεν σας επέτρεψαν, πολύ πιθανόν, έτσι, να επεκταθείτε στο θέμα, ή γιατί θεωρήσατε ότι θα ήταν μια πληκτική διαδικασία να ασχοληθείτε με το περιεχόμενο μιας προκήρυξης που όλοι περιμένατε σαν τρελή. Διαρριγνύετε τα ημάτια σας πότε θα έρθει η προκήρυξη, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Και με αγωνία γιατί αργεί. Και αφού ήρθε η προκήρυξη, γιατί η προκήρυξη δεν... Μετά άρχισε η αστυνομικού τύπου προσέγγιση της προκήρυξης. Προσέξτε. Δεν λένε τίποτα για το χτύπημα. Τι να πούνε ρε εσείς για το χτύπημα, αφού τα είπε η κάμερα. Δεν λένε για τις λεπτομέρειες, τι να πούν. Μια ομάδα τέτοια θα σας δώσει λεπτομέρειες για το πώς πήγε να χτυπήσει, για να την περιμένετε στη γωνία την επόμενη φορά. Είδατε πόσο δυσάρεστος είναι ο ρόλος μου σήμερα. Αλλά πρέπει να συνηγορείς και για τη λογική της άλλης πλευράς, της παράλογης άλλης πλευράς, για να μπορέσει να βγάλεις νόημα με τούτους εδώ, τους οποίους δεν μπορώ να τους καταλάβω. Το USB λέει αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη. Χαίρο πολύ. Και το Word που γράφεις αφήνει περισσότερα ηλεκτρονικά ίχνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε με την Αντιτρομοκρατική όταν βγάλαμε στο διαδίκτυο ότι σε λίγη ώρα, και εφόσον αληθεύει, επειδή μας κάλεσαν και μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει μια... Πού είναι η προκήρυξη, λέω, εν τω μεταξύ, πολύ φοβάμαι ότι ακούν τα τηλέφωνα. Και φύγαμε με αστραπία ταχύτητα, γιατί πολλές φορές, κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων στις 17 Νοέμβρη, είχαν χαθεί προκηρύξεις που είχε προλάβει να πάει να τις πάρει η αστυνομία. Και υπήρχε και αυτή η αγωνία για τον δημοσιογράφο να πάρει στην προκήρυξη πριν πάνε οι αστυνομικοί εκεί πέρα. Στη ζούγκλα ήρθανε μετά από 25 λεπτά, αφού αναρτήσαμε ότι υπάρχει προκήρυξη. Κόλλησαν τα πόδια στο κεφάλι. Του είπαμε, παιδιά, συγγνώμη, θα περιμένετε στην ουρά να δουν οι δημοσιογράφοι, να δούμε τι είναι, να δούμε τι είναι αυτό. Και ψάχναν, γιατί όντως το... Ξέρετε, οι δημοσιογράφοι ρώταγαν τους αστυνομικούς, τους έλεγαν οι αστυνομικοί, βγαίναν τα λέγανε από την τηλεόραση. Το USB μιλάει, το Word μιλάει, έχει κωδικούς. Τι ώρα το έγραψες, πόση ώρα ασχολήθηκες με αυτό, πότε το διόρθωσες. Όντως και εμείς το βλέπαμε, το είδαμε. Λοιπόν, και τι έγινε από εκεί και πέρα. Τους θεωρείτε χαζούς? Δεν ξέρουν αυτοί ότι αν έχεις χρησιμογράψει με ένα κομπιούτερ που έχει μία φορά έστω συνδεθεί με το διαδίκτυο, θα σε βρουν. Αφήνει ίχνη παντού. Όπου μπεις, βγεις με αυτό, αφήνει ένα ίδιο ίχνος όπως ένα αποτύπωμα δακτυλικό με αυτό που έγραψες σε αυτό το κομπιούτερ. Τι τους περάσατε δηλαδή, για χαζούς? Παίξαν τη ζωή τους κοροναγράμματα να κάνουν ένα τέτοιο χτύπημα. Γιατί την παίξανε κοροναγράμματα, έτσι δεν είναι? Μπορούσε να βρεθεί ένα τρελός με ένα αυτοκίνητο, να σουτάρει έναν από αυτούς, να τον σκοτώσει, να πιαστούν όλοι. Ή να κάποιος άλλος να έχει το πιστόλι επάνω, να το βγάλει, να το ρίξει. Δεν θα πρόσεχαν τα αποτυπώματά τους στα ηλεκτρονικά, αλλά οι δημοσιογράφοι εκεί το μυαλό τους και το αστυνομικό τους δαιμόνιο εκεί, σε αυτού του είδους την έρευνα και την προσέγγιση. Όχι στην άλλη. Η αστυνομία, κύριε, μπορεί να σταματήσει μία ομάδα με τις συλλήψεις. Ο διάλογος όμως μπορεί να τις σταματήσει όλες αυτές τις ομάδες, να επιτίθεται στον κόσμο και να ματώνει. Πάντως διάλογο κάνουμε εμείς εδώ μεταξύ μας. Δεν κάνουμε με αυτούς που χύνουν αίμα. Έτσι, αυτό θέλω να το διευκρινίσω εγώ προς την... όπως τη συζήτηση. Πείτε... Εδώ είναι καλεσμένοι εσείς και λοιπά και κάνουμε διάλογο. Αλλά αυτοί που χύνουν αίμα δεν θέλουν να κάνουν διάλογο. Και... Κοιτάξτε, ανήμων... Το δε έγκλημα, είτε είναι, το χαρακτηρίσουμε πολιτικό είτε ποινικό, είναι έγκλημα. Ανήμων από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα ότι αυτά είναι κουβέντες που μου λέτε. Γιατί τους διαλόγους σας τους βαρέθηκα. Των πρωθυπουργών σας, των υπουργών σας, οι οποίοι αφού θεσμικά αναβαπτιστούν στη λαϊκή, πάρουν τη λαϊκή ετοιμιγωρία στην κολυμπήθρα αυτή που λέγεται λαϊκή ετοιμιγωρία, πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα ταξιδάκι, παίρνουν τις εντολές και έρχονται εδώ πέρα και τις εκτελούν. Και γι' αυτό είναι διαμετρικά αντίθετη η κοινή γνώμη με τις επιταγές των αφεντικών, των πολιτικών που εσείς εκπροσωπείτε. Πάρει όμως τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
Αυτοί στους οποίους αναφέρεσαι στους πολιτικούς έχουν πάρει με τον Α ή τον Β τρόπο, με δημοκρατικό τρόπο τη λαϊκή ετοιμιγορία. Και κρίνονται από αυτό. Ενώ αυτοί. Πείστε λίγο, επειδή αναφέρθηκε σε μένα. Ενώ αυτοί. Όχι, δεν αφήκα σε εσά. Όχι, ενώ αυτοί που αποφασίζουν. Μισό λεπτό, κύριε Ανέβλα, έχετε καλοσύνη. Να το διευκρινίσω, έχει αξία. Ενώ αυτοί που αποφασίζουν μόνοι του, κάνουν το δικαστή, αποφασίζουν ποιο είναι ο ένοχο. Κάνουν τον εισαγγελέα, απαγγέλνουν την κατηγορία και είναι και εκτελεστές, δηλαδή υλοποιούν και την ποινή, που μάλιστα είναι θανατική ποινή, και για κάποιον ο οποίος είναι αντίθετος και στη θανατική ποινή, ακόμα και από τη συντεταγμένη δημοκρατική πολιτεία, δεν μπορεί παρά να μην, παρά να απορρίψει και αυτή τη δολοφονία και την θανατική ποινή, δεν μπορεί να είναι πιο δημοκρατική από τους άλλους. Στη δημοκρατία υπάρχει και η κριτική, υπάρχουν και τα αντίβαρα, έτσι, υπάρχουν και οι συγκρούσεις, ενώ στην τρομοκρατία, κύριε Τριανταφυλόπουλο, δεν υπάρχει. Υπάρχει απόφαση, εκτέλεση. Αγαπητέ κύριε Τσίκα, θα σας έλεγα λοιπόν, χωρίς να κάνω συμψηφισμό, επειδή οι συμψηφισμοί είναι ανεπίτρεπτοι όταν χύνεται αίμα, ότι η θεσμική δολοφόνη, αυτή εδώ η πολιτική που κατάστρεψαν όλη την Ελλάδα και σήμερα εμφανίζονται ως σωτήρες της, δεν έχουν ευθύνη για 3-4 χιλιάδες αυτοκτονίες που έγιναν από συνανθρώπους μας λόγω του οικονομικού αδιεξόδου. Δεν έχουν ευθύνη για όλη αυτή τα θύματα της εργατικής τάξης, τα οποία πηδάνε από τις ταράτσες οικοδόμοι, πέφτουν, σκοτώνονται στη χαλιβουργία, στα χωνευτήρια, στα χιτήρια, στις οικοδομές, παντού. Αυτή είναι θεσμική δολοφόνη και τους συγχωρούμε, γιατί ποτέ δεν παίρνουν μέτρα, γιατί ποτέ δεν επιβάλλουν ποινές, γιατί ποτέ δεν εφαρμόζουν τα στάνταρ ασφαλείας, γιατί πρέπει να υπακούσουν στους χρηματοδότες, στους επιχειρηματίες. Για πείτε μου. Βλέπετε, η άλλη πλευρά είναι, έχει άλλη να σας, σας αντιτείνει πολλά επιχειρήματα. Δηλαδή είναι άλλο η πολιτική κριτική και πιο αυστηρή και η σύγκρουση που μπορεί να κάνει ο καθένας. Είναι άλλο αυτό. Αυτό είναι μέσα σε ένα παιχνίδι που το αποδεχόμαστε όλοι δημοκρατικά. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή που περνάς την κόκκινη γραμμή, που είναι η ζωή και ο θάνατος, που είναι το αίμα, από εκεί και πέρα είσαι εκτός αυτού. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει σχέση, το ένα με το άλλο. Oh. Είναι διαφορετικά πράγματα εκεί να συζητήσουμε. Στο Ζούγκλα Τζιάρα είχαμε για την ευτυχία, γιατί εγώ το θεωρώ ευτυχία, την ημέρα του Πολυτεχνείου να έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή, το μήνυμα του Μίτσου του Παπαχρήστου, του εκφωνητή του Πολυτεχνείου, ένας από τους ελάχιστους που δεν εξαργύρωσαν την επιταγή των αγώνων τους. Ο Μίτσος ο Παπαχρήστου γράφει πολύ σημαντικά πράγματα μέσα. Λέει, κύριε, εμάς μας ρωτούσατε πως κάναμε αντίσταση στη Χούντα επειδή φορούσε πηλίκιο. Μα τώρα οι Χούντες είναι πολλές και δεν φοράν πηλίκιο. Και δεν ξέρεις από πού να την κάνεις και σε ποιον να την πέσεις πρώτα. Και καταλήγει με ένα υπέροχο, εύστοχο, όταν ένας τρώει και οι άλλοι κοιτάνε, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Όταν ένας τρώει και οι άλλοι κοιτάνε, δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Και σήμερα έγινε ένας κατάπτυστος διάλογος στην Ελληνική Βουλή, όπου ένθεν κακήθεν προσπαθούσαν, και φεύγω για λίγο από το θέμα μου, να ξεφύγουν από την ουσία του χαμηλώματος των μισθών που παίρνουν μέσα στο κοινοβούλιο, από 7.644,79 ο μικρότερος, έως 8.398,79 ο μεγαλύτερος. Χωρισμένοι σε 4 κατηγορίες. Βουλευτής Α κατηγορίας, είναι επικρατείας Α και Β Αθηνών και Πειραιός, Εύρου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλαιονίας, Κοζάνης, Λέζου, Πειραιός κτλ. Β κατηγορίας, Αργολίδας, Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Σημαθίας, Γιατής. Γ κατηγορίας, Λοκαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας. Προφανώς, κύριε Κουρουπλή, στη Γ κατηγορία είστε εσείς. Και δέλτα κατηγορίας, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Με κάτι αστεία επιχειρήματα. Αν κατεβάζαμε, λέει, 10 ή 50 ευρώ, λέει, δεν θα ήταν σαν κοροϊδία. Γιατί λέει να την κατεβάζεις 10 και 50 ευρώ, παλιοκερατά το μισθό σου, να τον κατεβάσεις στο 40%, εκεί που κατέβασες και τους μισθούς των άλλων. Γιατί εσύ μπορεί να είσαι μένω η μειοψηφία και πρέπει από τους πολλούς να τα πάρεις, αλλά είσαι όμως και το φωτεινό, εντός εισαγωγικών, παράδειγμα για τον υπόλοιπο λαό. Και προσπαθούσαν με κάτι επιχειρήματα πεδαριώδη να πείσουν τους Έλληνες ότι δεν έπρεπε να χαμηλώσουν τους μισθούς τους. Το άλλο το ωραίο, η καραμέλα, ότι θέλετε μόνο οι πλούσιοι να είναι στη Βουλή, το έχετε ακούσει, που λένε. Δηλαδή λέει, άμα κόψει το μισθό δεν θα πηγαίνουμε εμείς. Αυτό είναι το δέλεαρ μόνο. Το πόσο θα παίρνουμε. Η τιμή για να είσαι εκπρόσωπος του ελληνικού λαού. Θα δούμε το πρώτο απόσπασμα.
Αν θέλετε το πρώτο κομμάτι από το ρεπορτάζ, Σάββατο λοιπόν, γύρω στις 16:45, χτύπησε το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, και μας είπαν ότι είμαστε μαχόμενες στις λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις. Ήταν ένας νέος άνθρωπος με φωνή που αγχωμένη. Ο συνάδελφος που σήκωσε στο τηλέφωνο δεν κατάλαβε καλά και ζήτησε επαλήθευση, αλλά επειδή γνωρίζουν ότι παίζουν με το χρόνο και με δευτερόλεπτα, επανέλαβε τις ίδιες φράσεις, πηγαίνετε στην Κεσαριανή, στην πόρτα μπροστά του σκοπευτηρίου υπάρχει μια μπλε σακούλα. Είναι η προκήρυξη για την εκτέλεση των Χρυσαυγητών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Σάββατο 16 Νοεμβρίου, ώρα 4:50 το απόγευμα. Άγνωστος τηλεφωνεί στα γραφεία του Zoogla.gr και αναφέρει ότι στο μνημείο των Πεσόντων, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, υπάρχει ένας φάκελος μέσα στον οποίο βρίσκεται το USB με την προκήρυξη για την ανάληψη ευθύνης της επίθεσης στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου. Συντάκτης του Zoogla.gr άμεσα πηγαίνει στο σημείο, βρίσκει και καταγράφει με κάμερα μία μπλε σακούλα η οποία ήταν όντως τοποθετημένη έξω από την κεντρική είσοδο του Μνημείου Πεσόντων στο σκοπευτήριο. Στη συνέχεια, με πολύ προσοχή, ο δημοσιογράφος μαζεύει τη σακούλα και τη μεταφέρει στο κτίριο της ηλεκτρονικής εφημερίδας. Εκεί ανοίγεται και μέσα σε αυτήν υπάρχει όντως ένας φάκελος αλλά και το USB που ανέφερε ο άγνωστος στο τηλεφώνημα. Ένας φάκελος κίτρινος και ένα USB χρώματος γκρι. Η δημοσιογραφική ομάδα του Zoogla.gr τοποθετεί σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή το φυκάκι προκειμένου να διαπιστώσει τι περιέχει. Η απάντηση ήρθε σε μερικά δευτερόλεπτα. Μετά από 16 ημέρες αναμονής, η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση «Μαχόμενες Επαναστατικές Λαϊκές Δυνάμεις» ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Γιώργου Φουντούλη και του Μανώλη Καπελώνη, καθώς και το σοβαρό τραυματισμό του Αλέξανδρου Γέροντα, μελών της Χρυσής Αυγής, έξω από τα γραφεία του κόμματος στο Νέο Ηράκλειο το απόγευμα της 1ης Νοεμβρίου. Η 18-σέλιδη προκήρυξη ήταν αποθηκευμένη τελικά στο συγκεκριμένο USB. Ο συντάκτης της προκήρυξης αναλύει τους λόγους της επίθεσης, ενώ αναφέρει ότι το χτύπημα έγινε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από το Χρυσαυγή του Ρουπακιά και άλλα, όπως υποστηρίζει, καθάρματα μέλη του νεοναζιστικού κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 11 ημέρες, δηλαδή στις 5 Νοεμβρίου, η Zoogla.gr εξασφάλισε και παρουσίασε το ντοκουμέντο της εκτέλεσης. Εν τω μεταξύ, το βίντεο αυτό της εκτέλεσης που περίλθε στα χέρια μας, η μόνη εκπομπή στη τηλεόραση που δεν το έπαιξε είναι δική μας. Γιατί το παρουσιάσαμε από το Zoogla.gr, κάναμε τόσες εκπομπές, 2-3, και δεν το είχαμε παίξει. Γιατί το ζητούμενο δεν ήταν ο εντυπωσιασμός. Το ζητούμενο ήταν η ουσία. Σήμερα παίζει γιατί συνδυάζεται με την ουσία, η οποία περιέχεται μέσα σε μια προκήρυξη και την οποία ανοήτως κάποιοι δεν θέλουν να διαβάσουν, δεν θέλουν να αναλύσουν, δεν θέλουν να δουν. Είναι πικρό το ποτήρι για τους γονείς που έχουν χάσει παιδιά. Όποιος γονιός χάνει το παιδί του, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίκρα. Επομένως, πόνος. Για εκείνους ο διάλογος είναι περιττός και η κουβέντα. Αλλά υπάρχουν γονείς που θα χάσουν στη συνέχεια παιδιά, εάν δεν σταματήσει ο κύκλος του αίματος. Και αυτό μπορείς να το πετύχεις μόνο με το διάλογο. Έναν διάλογο που δεν έγινε έντιμα ποτέ. Από τον εμφύλιο μέχρι σήμερα, ο διάλογος αυτός δεν έχει γίνει ποτέ σε τούτη εδώ τη χώρα. Παίζεται γίνεται ένας πόλεμος, μια μάχη με μαριονέτες πολιτικούς. Οι ίδιοι στη Βουλή λένε την αλήθεια. Κλέφτες, λοποδίτες, εγκληματίες, δοσύλλογοι, τα λένε στη Βουλή μεταξύ τους. Όταν όμως έρθει η ώρα να πάρουν την εξουσία, συμπεριφέρονται έτσι, σαν κλέφτες, εγκληματίες, δοσύλλογοι, λοποδίτες. Θα διαβάσουμε αποσπάσματα και θα δείτε ότι αν δεν υπήρχε ο κύκλος του αίματος και οι πυροβολισμοί, σε πόσα από αυτά θα συμφωνούσατε, θα υπερθεματίζατε.
πάνω στην αρχή λέει ότι έγινε για αντίπεινα. Βεβαίως. Έτσι. Αυτό δεν εξηλαιώνει. Αυτό δεν δικαιολογεί τίποτα. Δεν εξηλαιώνει. Όχι. Ναι. Δηλαδή είναι ο νόμος της ζούγκλας. Και με βάση αυτή το δηλώνουν καθαρά. Ότι έγινε άσχετα ποιος ήταν εκείνος ή ο άλλος. Μα δεν ζητάνε εξηλαίωση. Ορίστε. Δεν ζητάνε από κανένα εξηλαίωση. Όχι, όχι. Εγώ συζητάω για το εξής. Επειδή φαντάζομαι ότι παρακάτω θα δικαιολογούν και θα έχουν και πολιτική μακριά αυτά. Εν τούτης, το δηλώνουν καθαρά ότι έγινε για αντίπεινα. Είναι όχι στα γόνα του αίματος που ξεχύλισε το ποτήρι. Τώρα θα τα δούμε αυτά. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω κοντά σας. Θα πούμε επί της ουσίας. Πορτοκάλι ή ροδάκινο? Και τα δύο. Νέα αγαπημένη είδη με πορτοκάλια Πελοποννήσου και ροδάκινα Μακεδονίας. Και σε αναψυκτικό. Φτιάξε το δικό σου μουσικό κόσμο, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν είσαι. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Spotify, τη δημοφιλέστερη μουσική υπηρεσία στον κόσμο με περισσότερα από 20 εκατομμύρια τραγούδια στη διάθεσή σου, ακόμα και όταν είσαι offline. Δοκίμασε το Spotify Premium εντελώς δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες και δωρεάν streaming για όλους τους συνδρομητές Κοσμοτέ. Ήθελες απεριόριστη μουσική. Έγινε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Γλυκό που κάνει καλό. Αποκλείεται. Ναι, δεν υπάρχει. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Γλυκό που κάνει καλό. Κι όμως υπάρχει. Ο μακεδονικός χαλβάς είναι το ιδανικό γλυκό για όλη την οικογένεια, γιατί φτιάχνεται από ταχίνι, δηλαδή 100% αλεσμένο σουσάμι, και είναι πηγή πολύτιμων βιταμινών και υχνοστοιχείων. Μακεδονικός χαλβάς. Το γλυκό από σουσάμι που κάνει τόσο καλό. Αυτό είναι ωραίο. Σοφία! Τι κάνετε εδώ? Ψάχνουμε για τάμπλετ. Με την επιδότησή σας? Ναι. Εγώ, καρμικό. Καρμικό. Τώρα τι τις τόπες. Θα κάτσει μαζί μας όλη μέρα. Τι να κάνω δηλαδή? Εσύ είσαι ο άντρας. Λίστο. Σιγά μωρέ. Αυτή θα πάρει το πρώτο που θα βρει. Και παιδιά, δεν θα πάρουμε το πρώτο τάμπλετ που θα βρούμε. Έχει τόσα που μπορούμε να πάρουμε με επιδότηση, που θα κάτσουμε παρέα όλη μέρα. Θέλεις τάμπλετ, θέλεις Public. Γιατί μόνο εδώ θα βρεις και τη μεγαλύτερη γκάμα τάμπλετ με επιδότηση και 40 μοντέλα δωρεάν με σύνδεση στο απόλυτο συμβόλαιο W της Wing. Τελεία και Public. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε. Και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokutsine.gr. Lotus. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις? Ναπροζίν Gel. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Gel. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. New Forum. Επενδύει και έμπρο. Ασφαλίζει τη ζωή. Κλικάρετε την επιλογή σας. newforum.gr. ETECA. Η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα με σεβασμό στο περιβάλλον. ETECA. Δύναμη χωρίς όρια. Πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Thank you.
Τώρα, άμα σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί, 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι σου για να πληρώσεις το ενίκιο του σπιτιού σου. Χρειάζεσαι απλά μια καλύτερη ιδέα. Πλήρωσέ το με WinBank. Και όχι μόνο το ενοικιό σου, κάνε και όποια μεταφορά χρημάτων θέλεις σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Από τον υπολογιστή ή το κινητό σου. Η ζωή είναι πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιώς. Αν πάει, λέει, κουστούμάκι μου ήρθε. Λες και ήταν κομμένο και ραμμένο για μένα. Μισό να στείλω ένα mail. Αν με βολεύει, μιλάμε σου λέω ασταμάτητα με όλα τα παιδιά στο μαγαζί. Τελείωνε πια. Τι κοστούμι είναι αυτό? Double fast. Triple fast. Σταθερό με ίντερνετ και φυσικά κινητό σε ένα λογαριασμό. Και σε τι τιμή? Τόσο χαμηλή που θα στη μαζέψω λίγο να μην την πατάς. Τώρα, όλοι οι επαγγελματίες απολαμβάνουν μόνο από 45 ευρώ το μήνα σταθερό και ίντερνετ, αλλά και κινητό σε ένα λογαριασμό και προσωπικό σύμβουλο εξυπηρέτησης. Η πιο ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή σας μόνο από τη Vodafone. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεστε. Στείλε και τον μπαμπά σου να ραφτεί. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Στην εισαγωγή, τα λόγια του Χωσέ Μποαναβεντούρα, του Ισπανού αναρχικού, που επέλεξε για την εισαγωγή ο συντάκτης, ήταν ένα στοιχείο εντυπωσιασμού στην 18σέλιδη συνέντευξη για την ανάληψη της ευθύνης. Για μένα ήταν εντυπωσιακό στοιχείο και για όσους, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουν την ιστορία αυτού του ανθρώπου. Και η οργάνωση αυτή, λοιπόν, οι μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις, κάνει λόγο για πολιτικές εκτελέσεις φασιστών μελών του Ναζιστικού Κόμματος Χρυσή Αυγή, προσθέτοντας πως η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να το δούμε. Δεν πολεμάμε το φασισμό μαζί με την κυβέρνηση, αλλά σε πείσμα της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι καμιά κυβέρνηση δεν επιθυμεί πραγματικά τη συντριβή του φασισμού, γιατί η αστική τάξη είναι αναγκασμένη να προσφεύγει σε αυτόν κάθε φορά που βλέπει την εξουσία να της γλιστρά από τα χέρια. Τα λόγια του Χωσέ Μπουεναβεντούρα Ντουρούτι Ντουμάνγκε, του Ισπανού αναρχικού, μέλους της Αναρχοσυνδικαλιστικής Εργατικής Συνομοσπονδίας CNT, που συμμετείχε στην ένοπλη οργάνωση Λο Σολιντάριος, μέλους της Αναρχικής Ομοσπονδίας Ιβηρικής ΦΑΗ, οργανωτή της απόπειρας εκτέλεσης του Ισπανού Βασιλιά, επέλεξε ο συγγραφέας της 18σέλιδης προκήρυξης για την ανάληψη ευθύνης της εκτέλεσης των δύο χρυσαυγητών και τον σοβαρό τραυματισμό ενός τρίτου την 1η Νοέμβρη στο Ηράκλειο. Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση με το όνομα Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις, μεταξύ άλλων στο 18σέλιδο κείμενο της ανάληψης ευθύνης, κάνει λόγο για πολιτικές εκτελέσεις φασιστών μελών του Νεοναζιστικού Κόμματος Χρυσή Αυγή, προσθέτοντας πως η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η οργάνωση αναφέρει πως η δολοφονική επίθεση είναι η αφετηρία της λαϊκής εξόρμησης, ώστε να σταλούν στα σκουπίδια της ιστορίας τα νεοναζιστικά αποβράσματα της Χρυσής Αυγής. Στην προκήρυξη γίνεται αναφορά στα πρόσφατα γεγονότα, τη δημοσκοπική άνοδο της Χρυσής Αυγής, ενώ γίνεται και αναδρομή στην ιστορία του σύγχρονου κράτους και του παρακράτους του από το 1974. Από το στόχαστρό τους δεν λείπει η αναφορά στην αριστερά.
Στο 18σέλιδο κείμενο εμπεριέχεται το κεφάλαιο «Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Κοινός Αγώνας», ενώ γίνεται και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Buenaventura, λοιπόν, του Ρούτι Ντουμάνκε. Buenaventura σημαίνει καλή περιπέτεια για όσους γνωρίζουν. Και προφανώς μπαίνουμε σε ένα κύκλο μεγάλων περιπετειών με αυτή την ιστορία. Κύριε Νευλαβή, η ένστασή σας σε τι συνίσταται? Ένστασή μου? Ναι. Δεν δικαιώνεται η αφαίρεση ζωής. Επειδή διάβασα το άρθρο σας στο Zoogla.gr. Ναι. Γι' αυτό κάνω μια διάκριση του τρομοκράτη και του επαναστάτη. Ο επαναστάτης είναι αυτός που σκοτώνεται, θυσιάζεται μάλλον, για τον άνθρωπο και το όνειρο. Μαχόμενος. Μαχόμενος. Μπορεί να σκοτώσει κιόλας. Σε ορισμένες συνθήκες. Δεν πάει να σκοτώσει έναν υπεράσπιστο. Είναι απέναντι με το πρόσωπο, όχι κρυμμένο. Δηλαδή δεν πάει να δολοφονήσει. Είναι απέναντι, αντιμετωπίζει τον άλλον ως εχθρό και σκοτώνει ή τον σκοτώνει. Είναι μια μάχη εκείνη. Δηλαδή ένας επαναστάτης δεν κάνει... Ένας επαναστάτης, συγγνώμη γιατί ξέρω το σεβασμό μου στο πρόσωπό σας, δεν μπορεί να κάνει μια ενέδρα. Μπορεί να κάνει, αλλά αυτή δικαιολογείται, έχει απέναντί του έναν εχθρό. Ο επαναστάτης ξεσηκώνεται, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έτσι. Δηλαδή, έχω για επαναστάτη θεωρώ τον Τζεγκεβάρα. Λέει, παλεύουμε για το αντί, το είμαστε ρεαλιστές. Οι Αμερικάνοι δεν το λέγανε επαναστάτη, τον Τζεγκεβάρα. Δεν το ξεχωρισμένο του Αμερικάνου τώρα, αν τον λέγανε οι Αμερικάνοι. Όχι, λέμε τώρα. Δηλαδή θα τρομοκράτη το λέγανε. Οι Αμερικάνοι είναι οι μεγαλύτεροι τρομοκράτες. Τώρα αρχίζουν. Οι μεγαλύτεροι τρομοκράτες και επειδή την πατήσανε, έχουν διασπείρει την τρομοκρατία παγκοσμίως με την παγκοσμιοποίηση. Και θα μας κάνουν να φοβόμαστε, πώς να το πω τώρα, σαν άνθρωποι. Να μην υπάρχουμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή να μην μπορεί να αρθρώσει. Λόγω ανθρώπινο ο άνθρωπος. Γιατί να φοβάται. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Επομένως, δεν είναι. Δηλαδή, εδώ σημειώνω ένα ότι γίνεται για αντεκδίκηση. Και επομένως, καταλήγει ένα είδος βεντέτας. Και η βεντέτα έχει συνέχειες, συνήθως. Ναι. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Ούτε έχει κάποιο ιδανικό έργο. Κατάλαβα τι λέτε. Έχω λοιπόν το εξής επιχείρημα. Στον δρόμο, πολιτικά κόμματα φωνάζουν το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» και στην ΕΡΤ, αν θυμάστε, η Χούντα δεν, πώς λέει το σύνθημα, δεν τελείωσε το 73. Συνεχίζεται. Το φωνάζουν πολιτικά κόμματα. Σύμφωνα με το άρθρο του Συντάγματος το 120, όταν έχεις χούντα, δικαιούσε να πάρεις και το όπλο στο χέρι και να πάει να ρίξεις, να πολεμήσεις. Το φωνάζουν πολιτικά κόμματα. Σε χούντες είναι καταργημένα τα πολιτικά κόμματα. Πρόσεξε τι είπες. Ωραία. Το επιχείρημα δηλαδή. Εγώ λοιπόν σας ερωτώ. Ναι, αλλά το Σύνταγμα κόμματα. Το λέει. Μα αυτό σύνταγμα, το Σύνταγμα. Κόμματα. Εγώ επ' αυτού. Ένα λεπτό. Ένα. Είναι δικαιολόγηση, κατά τη γνώμη μου, οδηγεί κάποια στιγμή στη δικαιολόγηση των δολοφονιών και τη τρομοκρατία. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί όταν δεν ξέρει να ξεχωρίσει τη Χούντα από τη Δημοκρατία, όσες διαφωνίες και να έχεις με τη Δημοκρατία ή με εκφάνσεις της Δημοκρατίας και λες ότι ο άλλος, ας πούμε, είμαστε σε κατοχή. Τώρα είστε πιο σωστός που λέτε με εκφάνσεις. Εντάξει, υπάρχουν πολλές εκφάνσεις. Αλλά οι εκφάνσεις. Αλλά όταν λες ότι είμαστε σε κατοχή, ουσιαστικά δεν πειράζει κι εσύ είσαι σύμμαχος και με τη Χρυσή Αυγή, άμα είναι αντίπαλός σου στην κατοχή. Δεν πειράζει κι αν ο άλλος που σκοτώνει είναι κι αυτός αντίπαλός σου σε μια άλλη κατοχή. Εάν δεν ξεχωρίζουμε λοιπόν τους δημοκρατικούς θεσμούς στη δημοκρατία από την κατοχή, από τη Χούντα, πράγματι εκεί μπλέκουν οι αξίες μας. Ναι, αλλά. Γι' αυτό είναι η διαφορά ανάμεσα στους δημοκρατικούς θεσμούς που μπορείς να τους ανατρέψεις, μπορεί να ανατρέψεις τις ηγεσίες, μπορείς να αλλάξεις από τον ολοκληρωτισμό της τρομοκρατίας και του φασισμού που δεν μπορείς να αλλάξεις. Μιλάει η ακαπηλεία. Όχι όλοι μαζί. Παράκληση. Δύο-δύο θα κουβεντιάζετε. Δηλαδή τους δημοκρατικούς θεσμούς τους επικαλούμαστε. Και ταυτόχρονα αυτοί που τους επικαλούνται τους έχουν διαβρώσει και τους έχουν καταλύσει. Αλλά μπορείς να το αλλάξεις εκεί. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, ενώ τον φασισμό, ενώ τον ολοκληρωτισμό, ενώ την δολοφονία την αλλάξεις. Αλλά εξαρτάται ποιος επικαλείται τι.
Μα κάνατε ένα λάθος όλοι. Συγγνώμη λίγο. Όλοι οι νέοι, εμείς ξεχάσαμε πως ήμασταν 18 χρονών. Όλοι οι νέοι καταλήγουν στα τέλεια άκρα. Ή θα είναι άκρο αριστερή, ή θα είναι άκρο δεξί. Αυτή είναι η δουλειά της νεότητας, να πηγαίνει στα άκρα και να τα υπερασπίζεται. Εγώ λοιπόν τι βλέπω. Εγώ βλέπω ότι η πολιτική με όλες αυτές τις βλακίες που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια οδηγούν όλα τα παιδιά σε τυφλή βία. Δεν έχουν κάπου να στηριχθούν και το ένα θα αρχίσει να σκοτώνει το άλλο. Πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όταν υπάρχει κρίση οικονομική ή πολιτική αυξάνεται η τρομοκρατία ή το έγκλημα. Όχι, αλλά αυξάνεται η βία. Αυξάνεται η βία και αυτό είναι κοινωνικό γεγονός. Ακούστε, υπάρχουν χώρες που γνώρισαν και την τρομοκρατία και τη φασιστική απειλή που ήταν σε πλήρη ανάπτυξη χωρίς οικονομική κρίση. Και υπάρχουν και χώρες που δεν είχαν και είχαν οικονομική κρίση. Επομένως, δεν ανάγκη όλα μαζί να τα ασυχαίουμε. Είναι σωστό, αλλά εγώ το αποδίδω στο εξής. Ότι δεν έχουν πού να σταθούν, φυσικά. Διότι δεν τους έχουν δώσει ελπίδα. Τους στερήσανε και την ελπίδα. Σε αυτό είναι η πολιτική. Μα αυτό λέω, ότι οι πολιτικοί μας χοροϊδεύουν. Μα δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένα για το κοιτάξτε, αυτό, εγώ του θεωρώ πολιτικατζίδες. Τώρα έχουμε και εκπροσώπους εδώ, αλλά. Δεν με ενδιαφέρει. Το είπα και εξ αρχής. Οι πολιτικοί δεν υπάρχουν πλέον. Η πολιτική είναι είδος εν ανεπαρκία. Είναι πολιτικατζίδες οι περισσότεροι. Όχι. Θα το λέγαμε είδος εν ανεπαρκία. Δεν είναι. Είναι είδος σε απόλυτη επάρκεια, ατυχώς για όχι, μένα. Εγώ κάνω μια άλλη διάκριση. Για μένα η πολιτική των τελευταίων ετών. Ο πολιτικός θεωρώ ότι είναι σοβαρό πράγμα. Όχι, γι' αυτό λέω ότι είναι είδος ένα σοβαρό πράγμα. Λέω και ότι είναι είδος εν ανεπαρκία κατά αυτήν την έννοια. Οι περισσότεροι δεν θα είναι ισοπεδωτικός έτσι. Ότι είναι είδος εν ανεπαρκία, αλλά είναι. Υπάρχουν και καλοί και κακοί. Συμφωνώ. Όσοι όμως είναι καλοί και βλέπουν ότι δεν τους αρέσει αυτό που γίνεται, ή να παρετούνται ή να μας λένε την αλήθεια. Μάλιστα. Και όχι να ψηφίζουν αυτά που θέλουν να στείλουν στη Βουλή. Να δούμε το επόμενο. Η που αναφέρεται υπήρξε υπερασπιστή τη Μαδρίτη. Δηλαδή υπερασπιστής της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Ισπανίας, όταν οι φασίστες του Φράνκο ήθελαν να ανατρέψουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Ισπανίας. Ο Φράνκο πώς το θεωρούσε. Εγώ δεν βλέπω λοιπόν καμία αναλογία. Όχι, μεγάλη αναλογία. Με το περιστατικό για το οποίο μιλάμε. Γιατί αυτός υπερασπιζόταν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Εντάξει, δεν που ήταν της Ισπανίας, την οποία ανέτρεψαν οι φασίστες του Φράνκο. Καμία αναλογία. Τότε θεωρεί το τρομοκράτηση. Γι' αυτό και να πάψουμε να θεωρούμε τρομοκράτες ιστορικά μόνο εκείνους τους οποίους δικαιώνονται μετά από χρόνια. Τότε το θεωρούσανε τρομοκράτη. Μα δεν το θεωρούσαν αυτό. Τον Καραολί και τον Δημητρίου τους θεωρούσαν τρομοκράτες. Δεν μπορούμε εμείς σήμερα να θεωρήσουμε κάποιους τρομοκράτες. Αντιεξουσιαστές, ναι. Η ιστορία θα έρθει να δικαιώσει τον οποιοδήποτε αγώνα. Όχι τότε εμείς θα σήμερα. Θα περιμένουμε πολύ, δεν το και ξέρω. Θα έχει θυμηθεί και πολύ. Δεν το αίμα. Ξέρω. Να σας πω όμως κάτι. Μιλήσατε για αντεκδίκηση. Εγώ σύμφωνο. Εδώ το λέω. Ναι, ναι, όχι. Δεν είναι αντεκδίκηση με την έννοια που δίνετε εσείς. Δεν είναι συγγενής του Φίσα. Δεν ήτανε Πακιστανοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κατέβηκαν. Δεν θα το πάμε δικηγορίστηκα τώρα. Όχι, δεν το πάω δικηγορίστηκα. Μα μου λέτε με την έννοια που δίνω εγώ. Εγώ διάβασα την έννοια. Να συμφωνήσουμε ότι το αίμα δεν πρέπει να χύνεται. Έτσι. Και να ανακάμπτουμε το γάμο με σεβασμό. Ό,τι και να είναι ο άνθρωπος. Με ό,τι και να διαφωνώ. Μπορώ να διαφωνώ με το λόγο μόνο. Εγώ είμαι λογοκράτης. Όχι, όχι. Εγώ αυτό δέχομαι. Εμείς γεράσαμε και διαφωνούμε με το λόγο. Όχι, και νέο όταν ήμουν και όταν με απολύαν οι χούντες από το νοσοκομείο που δούλευα, το λόγο είχα. Κοιτάξτε. Με καταλάβατε. Δεν ξέρω αν γεράσατε εσείς, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι γέρος. Γεραρός αισθάνομαι. Οι συγκρούσεις γίνονται και υπάρχουν. Λοιπόν τώρα. Σήμερα κρίνουμε κάποιους ανθρώπους επειδή σήκωσαν τα όπλα και πήρανε τον νόμο στα χέρια τους. Αυτό λέτε. Γι' αυτό δεν τους κρίνουμε. Εγώ δεν ελέγχω δεν τίποτα. Είναι ούτε κρίνω ούτε είμαι δικαστής. Πήρανε τον νόμο της ζωής. Ποιο νόμο. Νόμος της ζωής είναι. Καταθέτουμε. Θα μπορούσαν δίπλα σε αυτούς τους χρυσαυγίτες να είναι άλλοι 10 περαστικοί. Εκεί γιατί δεν κατάλαβα. Μπορεί. Δεν χτυπήσαν όμως κανένα περαστικό. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτό. Χτυπήσαν κανένα περαστικό. Σε τυφλή βία. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εσείς το δέχεστε αυτό. Αυτή είναι μια γραφική λύση. Γραφική λύση είναι να χάσουν οι μανάδες δύο παιδιά. Όχι βέβαια. Σοβαρά μιλάμε. Ακούσατε τι είπα για τους δύο ανθρώπους που καθήκανε.
αυτή. Αυτό που λέτε εσείς μπορούσαν να χτυπήσουν. Τυφλή βία είναι. Είναι το γραφικό. Για μένα, κύριε Ραγκώση, δεν υπάρχει. Ακούστε, δεν υπάρχει βία αριστερά και δεξιά. Είναι βία. Αν δεν θέλουμε τη βία, δεν τη θέλουμε καθόλου και πουθενά. Πιστεύετε και ένα κράτος ότι η βία προκαλεί τη βία. Το πιστεύετε αυτό, ότι η βία φέρνει τη βία. Σαφώς. Ωραία. Σαφώς. Αντιδρούσαμε λοιπόν σαν κοινωνία όταν χαρακώνανε και χτυπάγανε τους Πακιστανούς. Όταν χτυπάγανε τους άλλους Αφγανούς. Δεν αντιδράσαμε. Όταν δημιουργούσαν όλοι. Ποιος αντέδρασε. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Πόσος κόσμος ήταν που αντιδρούσε. Τι λέτε τώρα. Αυτά θα τα πείτε στην ηγεσία που δεν έστελνε τα ανάλογα όργανα να σταματήσει τα φαινόμενα. Καμία σχέση με την ηγεσία. Όχι στον κόσμο. Καταλήξει ο κόσμο. Θέλει να καταλήξει ότι καλά του κάνανε και τον. Όχι. Δεν λέω αυτό γιατί δεν ήμουν εγώ. Εγώ διάβασα μια προκήρυξη και βλέπω μια πολιτική θέση. Πολιτική θέση δεν βλέπω εγώ. Εγώ αυτό τη θέλω βλέπω. Να πω. Εκεί να συζητήσουμε. Μπράβο, αυτό να ακούμε. Εκεί να συζητήσουμε. Να δούμε ποια είναι η πολιτική θέση. Έτσι, γιατί χρησιμοποιεί φωτιά και τσεκούρι πού, στους φασίστες. Φωτιά στο τσεκούρι, στους προσκυνημένους. Έλεγε και ο Λοκοκολοκοτρώνης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Όχι, και καταστάσεις ιστορικές. Δεν δικαιολογώ, δεν ήμουν μαζί τους, δεν τους στήριξα στην απόφασή τους. Αλλά μπορώ και κρίνω ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτούργοι της δολοφονίας αυτής. Μάλιστα. Άλλο, εκεί να τους δούμε. Έτσι να τους δούμε. Αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσουμε τους δολοφόνους. Ακούστε, δεν τους δικαιολογούμε με το να συζητάμε την πράξη τους. Ή να προβάλλεται όπως είχε το θάρρος ο κύριος Τριανταφυλόπουλος να πάει και να πάρει την προκήρυξη και να την δώσει στη δημοσιότητα. Δεν έδωσε βήμα στους τρομοκράτες. Δεν χρειάζεται το γρήψη. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά γιατί εκείνο το οποίο λέω ότι και η επιλογή, Ναι, ναι. Συμφωνώ κύριε Ραγκούση, το θάρρος ξέρετε που χρειάζεται. Πού, για να το ακούσω. Να μπορείς να ανοίξεις. Γιατί δεν υπήρχαν προκηρύξεις που πήγανε και καταχωνιαστήκανε. Ναι, ναι. Και πήγανε, τι θα πει να το κρύψουμε. Το θάρρος είναι να ανοίξεις. Δεν το λέω θάρρος. Το θάρρος χρειάζεται για να ανοίξεις αυτό τον διάλογο. Όταν δεκάδες αφεντικά προσπαθούν να μην γίνει ποτέ επί σειρά ετών. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο απόσπασμα. Η οργάνωση Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις παραθέτει τους λόγους της δολοφονικής επίθεσης κατά των δύο νεαρών μελών της Χρυσής Αυγής, ενώ αναφέρει πως το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα αντιπίνων για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι την 1η Νοεμβρίου 2013. Η αναφορά τους αυτή γίνεται στην πρώτη σελίδα της δημοσιοποιημένης προκήρυξης που πρώτο το Zoogla.gr έφερε στη δημοσιότητα, ενώ στη δεύτερη παράγραφο της πρώτης σελίδας της προκήρυξης σημειώνεται πως η πράξη αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία και άλλων ενεργειών εναντίον της Χρυσής Αυγής. Το απόσπασμα της προκήρυξης που αναφέρεται στους λόγους της δολοφονικής επίθεσης έχει ως εξής. Οι Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πολιτικές εκτελέσεις των φασιστών μελών του νεοναζιστικού κόμματος Χρυσή Αυγή που είχαν αναλάβει περιφρούρηση στα γραφεία του Βορείου Τομέα Αθηνών στο Νέο Ηράκλειο. Η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για την δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά και άλλα καθάρματα μέλη του νεοναζιστικού κόμματος. Η επίθεση είναι επίσης αφιερωμένη στο απαξιωτικό προλεταριάτο από την Αφρική και την Ασία, στον κάθε μετανάστη που λιδωρείται που είναι διαρκής ρατσιστικός στόχος για να αποτελεί το φθηνό εργατικό δυναμικό. Η δολοφονία Φίσα αποτελεί σημείο καμπή, αφού αποτέλεσε το αποκορύφωμα της δολοφονικής καμπάνιας της Χρυσής Αυγής, που τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα μετά την είσοδό της στο αστικό κοινοβούλιο, έχει επιδοθεί συστηματικά σε δολοφονίες και ψιλοδαρμούς μεταναστών εργαζομένων, ψιλοδαρμούς και βιοπραγίες κατά αριστερών και αντιεξουσιαστών, και όλα αυτά με την πλήρη κάλυψη της δημοκρατικής αστυνομίας. Η ένοπλη επίθεση απάντηση στα γραφεία στο Νέο Ηράκλειο είναι η αφετηρία της λαϊκής εξόρμησης για να σταλούν τα νεοναζιστικά αποβράσματα της Χρυσής Αυγής εκεί που τους αρμόζει, στα σκουπίδια της ιστορίας. Οι απόγονοι του Εφιάλτη, του Πύλιου Γούση και του Νενέκου, οι απόγονοι των γερμανοτσολιάδων της κατοχής των Χιτών, των ταγματασφαλιτών και των δοσύλλογων θα εξοδοθούν και θα σταλούν στις νέες πηγάδες τύπου Μελιγαλά και καμία δημοκρατική αστυνομία δεν θα μπορέσει να τους προστατέψει. Οι αγωνιστές των Μαχόμενων Λαϊκών Επαναστατικών Δυνάμεων πραγματοποίησαν την επίθεση παρά το γεγονός ότι τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αφού οι θρασίδηλοι της Χρυσής Αυγής επιδιώκουν να βρίσκονται για προστασία κοντά στα ένοπλα σκυλιά του καθεστώτος, την αστυνομία η οποία συνεργάζεται μαζί τους. Άλλωστε και τα κεντρικά γραφεία τους στη Μεσογείον βρίσκονται απέναντι από τη σχολή της αστυνομίας στο πάρκο χωροφυλακής. Πάμε λοιπόν τώρα να πάω στον κύριο Κουρουμπλή, να ακούσω και τη δική του άποψη. Ώστε είναι δύσκολο, το ξέρω. Μπορεί να έχει. Τώρα, ως συστημικός βουλευτής... Εντάξει, άστα τώρα τα συστημικά. Ενώ ενώπιση της εξουσίας. Άσε τώρα αυτά, δυσκολεύεστε. Γιατί εμένα μην τα λες τώρα αυτά. Αν είμαι συστημικός... Λοιπόν, αφήστε με να κάνω αριστεί. Την αγκιτάτσια μου, δεν είναι καν προβοκάτσια. Κάντε. Λοιπόν, αλλά λέω... Εγώ... Εξαρτάται από πόσο ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, έκατσα και διάβασα αυτή την προκήρυξη. Με πολύ προσοχή. Σε πληροφορώ. Και πράγματι... Ευτυχώς, γιατί υπήρχαν βουλευτές που δεν διάβαζαν ούτε το μνημόνιο. Εσείς διαβάσετε και την προκήρυξη. Ναι, μην γελάτε, είναι σημαντικό αυτό. Είναι έτσι. Και το δηλώσαν. Λοιπόν, ήθελα να δω ακριβώς τι μήνυμα θέλουν να στείλουν. Και αν πραγματικά αφαιρέσουμε αυτό που λέει για την εντεκδίκηση και τον τίτλο, ότι από πού είναι αυτή η ιστορία, θα ήμασταν εξωπραγματικοί και δεν θα ήμασταν καθόλου ειλικρινείς αν δεν αναγνωρίζαμε όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρονται και σε αυτή την προκήρυξη και που ενδημούν στη ζωή του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή ζει εφιαλτικές καταστάσεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και είναι λάθος πολλών φίλων και συντρόφων και συναδέλφων βουλευτών και πολιτικών και αναλυτών να λένε ότι η κρίση δεν είναι η αιτία αυτού του φαινομένου στην Ελλάδα, διότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις ένα πείραμα φυσικής στη Γερμανία. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις αν το κάνεις και στην Ελλάδα και στην Γαλλία. Ωραία. Αλλά οι κοινωνικές συνθήκες κάθε φορά έχουν να κάνουν με την ιδιοσυγκρασία ενός λαού. Βάλτε μια ανατελεία. Σε εσάς θέλω να επιστρέψω πάλι και θέλω να μου πείτε με αυτό που θα σας διαβάσω. Πού διαφωνείτε? Ο άνθρωπος σε όλες τις κοινωνίες είχε πάντα την ανάγκη ειρήνη και ευημερία. Είχε ανάγκη την ομαλή συμβίωση. Σε αντίθεση με την αστική φιλοσοφία που τον αντιμετωπίζει εν τη γενές του. Αφήστε με να σας το διαβάσω. Μα πρέπει να ακούσει και ο κόσμος. Εν τη γενές του ως μοχθηρό και ανταγωνιστικόν που έχει ανάγκη την πειθάρχησή του από το κράτος Λεβιάθεν. Οι συνθήκες που μας περιβάλλουν ορίζουν και την κοινωνική συμπεριφορά. Τα οικονομικά συμφέροντα, οι αξίες εντός εισαγωγικών του ατομικισμού και του ανταγωνισμού, τα αστικά ιδεολογήματα, το κράτος και τα φιλικά είναι η διαχρονική πέτη των κοινωνικών δεινών. Όποτε το πέρασμα των αιώνων καλυτέρευσε, στο πέρασμα των αιώνων καλυτέρευσε η ζωή των ανθρώπων, αυτό οφειλόταν στη σπίθα που άναψαν κάποια πολιτικά υποκείμενα, κάποιος επαναστατικός φορέας που ανέλαβε τις ευθύνες του, ναι. Που είχε συλλογικό αλλά σχέδιο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Δεν σκοτώνεις, που είχε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ολοκληρώσω, νέα παιδιά. Που είχε σύμπνοια. Δεν είναι αριστερή άποψη αφήνετε, αυτή, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι την αριστερή άποψη. Μα αφήστε με να σας το διαβάσω. Ναι. Μα το διάβασα. Είναι σωστό. Που είχε σύμπνοια λόγου και πράξης. Όποτε μέσα στην ιστορία ανάσαν η κοινωνία και προχώρησε η ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στην ελευθερία, έγινε μετά από εξεγέρσεις, κοινωνικούς στριγμούς και απελευθερωτικές διεργασίες. Έγινε μέσω της πολιτικής ανυπακοής και της βίαιης κοινωνικής επανάστασης. Αν σκότωσαν δύο παιδιά, έγινε ανυπακοή. Πέρασαν άνανδρα και σκότωσαν δύο νέα παιδιά. Μα η επιχειρηματολογία σας. Δεν ρωτήσανε για να το συζητάμε. Όχι, μα κάνουμε μια κρίση τώρα. Όχι, όχι, όχι. Τώρα δεν είναι σωστό αυτό. Δεν κάνετε κρίση. Τώρα κάνετε συμψηφισμό. Εγώ είπα αφαιρέστε το αίμα. Ποιος κάνει. Σας είπα, κάντε μια υπόθεση. Αφαιρέστε το αίμα. Δύσκολο να αφαιρεθεί το αίμα. Σωστό, αλλά εγώ σας λέω πώς θα γίνει η κουβέντα. Αφαιρέστε το αίμα μπροστά. Το αίμα. Μόνο τότε μπορεί να γίνει. Θα το επαναφέρουμε το αίμα. Πώς θα το αποσυνδέσεις. Δεν το αποσυνδέω το αίμα. Έρχεσαι και σκοτώνεις δύο νέα παιδιά που σε τελική ανάλυση δεν είναι και ιστόκοι. Δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Έχουμε μάθει το ποιηματάκι μια χαρά από κυρίσω. Όχι. Άμα διαφωνούμε έχουμε ποιήμα. Εντάξει, μα και τώρα όχι. Μα θέλω, την νομοσύνη. Μα αφού δεν με αφήνετε να το όχι, πω. Όχι, δεν δέχομαι. Το να αποκηρύξεις την τρομοκρατία. Ξέρετε, στο παλιό καλό καιρό, όποιο λαμόγιο της πολιτικής της δημοσιογραφίας συμφωνούσε μαζί μου, έβγαινε και τι έλεγε.
Εγώ διαφωνώ σε όλο με τον Τριανταφυλόπουλο, αλλά εδώ πρέπει να πω. Άντε ρε, χάσω από εδώ, έλεγα από μέσα μου, κόπριτη. Διαφωνεί σε όλα με τον Τριανταφυλόπουλο, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να τον στηρίξω. Δεν θέλω τη στήριξή σου. Λοιπόν, εδώ λένε πράγματα τα οποία. Όλοι μας τα λέμε. Για... Ναι, ένα λεπτό. Αυτό λέω. Αφαιρέστε το αίμα. Δεν το είπα γιατί συνοδεύεται δυστυχώς από αίμα αυτός ο λόγος. Όμως, για όλα αυτά που λένε, υπάρχουν τι έχουμε κάνει εμείς οι υπόλοιποι. Εδώ. Για πείτε μου, γιατί θέλω να ξέρω τι κάναμε τόσα χρόνια. Εδώ μπορώ να πω... Μόνο αυτός εδώ έβγαινε και έβριζε χιδέα τους πολιτικούς σε βαθμό που δεν τολμούσαν να εμφανιστούν μαζί του σε πολιτικό τραπέζι. Ωραία. Και λοιπόν, ακούστε, και έλεγαν... Α, εγώ είμαι καθώς πρέπει συνομιλητής. Δεν πάω με τον ανεβλαβή να συζητήσω. Η καθώς πρέπει. Καταλάβατε. Αυτό είναι η τρομοκρατία του λόγου τώρα, του δικού μου. Λοιπόν, εγώ είμαι λογοκράτης, όχι τρομοκράτης. Ο λόγος μπορεί να τρομοκρατεί, όπως τρομοκρατούσε αυτούς που λες ότι δεν πηγαίνανε. Λοιπόν, δεν, δηλαδή, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω... κάποτε, συγγνώμη να το πω, κάποτε τον φώναξα σε ένα πάρτι που έγινε σπίτι μου. Σε γενέθλια, γιορτή, δεν θυμάμαι. Πέτειος γάμου ήταν. Μπαίνει μέσα ο ανεβλαβής, βλέπει έναν υπουργό και του λέει: Αντε ρε, χάσω από το παλιό το Μάρι που θα μιλήσεις κιόλας. Ο άλλος και έφυγα. Έφυγε κι ο άλλος. Και σκόθηκε, έφυγε. Ναι. Δεν καταλάβαινε Θεό. Και τον αγαπώ γι' αυτό. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά όμως, είναι ότι δεν μπορείς να στερήσεις. Το θέμα μας δεν είναι αυτό τώρα. Εδώ είναι η βασική μου διαφωνία με αυτό. Ξέρεις, δεν έχω ενδιασμούς, ας το πούμε, στην πολιτική, πώς να το πω τώρα, αθυροστομία ή ελευθεροστομία ή οτιδήποτε. Αλλά το να αφαιρείς μια ζωή, μάλιστα, μια ζωή ενός ανυπεράσπιστου. Τυχαία. Δηλαδή, για να φτάσω στο άκρο, και δεν το προτείνω, ούτε το πιστεύω αυτό, γιατί δεν πας να χτυπήσεις εκεί που... Τη Βουλή, δηλαδή. Λέω. Και να μην θεωρηθεί ως προτροπή. Ποιο είναι το κέντρο, λοιπόν, το επιχειρησιακό. Βρίσκουν τρία παιδιά στον δρόμο, αυτό που και τα σκοτώνουν. Όχι, και τα αποκαλούν μετά και σκουπίδια. Δεν είναι στόχος αυτός. Δεν είναι σωστός σε μικρούς. Ναι, έτσι συμφωνώ. Δεν είναι στόχος. Δεν είναι. Δεν δικαιολογείται αυτό. Με όλη τη χαρτούρα αυτή. Ό,τι και να λένε. Δεν δικαιολογείται αυτό. Επομένως, ακόμα και αν δεις έναν υπουργό ο οποίος έφαγε με τα εξοπλιστικά στον δρόμο, δεν δικαιολογείται να σηκώσει την κουμπούρα και να την κοπανίσει το κεφάλι. Ωραία. Το πανί στον υπουργό. Αυτό λέω. Τι το λέτε αυτό δημόσιο. Εγώ τι λέω τώρα. Τι επιτρέπετε. Συμφωνείτε. Εκεί δηλαδή θα είχατε άλλη άποψη. Όχι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν συγχωρείτε ούτε αυτό. Η βία είναι βία. Το γύρω από εκεί πέρα υπάρχουν διαδικασίες να αλλάξεις και να καταγγείλεις κάποιον. Υπάρχει και δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, είναι άνεργος. Του έχουν φάει το μισθό, του έχουν φάει τη σύνταξη. Είναι άνεργος, μαζεύει τα σκουπίδια. Μέσα στο μυαλό του πια σκέφτεται ότι ναι, δηλαδή ώρες έτσι να λες να τον σκοτώσω τον Μπούστη. Αλλά είναι μέσα στο μυαλό. Είναι μέσα στο μυαλό. Ας δεχτούμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η οργή και ένας άνθρωπος σε απόγνωση. Ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε μια στιγμή να κάνει ένα τέτοιο. Σε απόγνωση βρεθήκαν να αυτοκτονούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα γίνει ανατροπή. Αυτών των καταστάσεων. Δεν είναι εκτόνωση αγανάκτησης. Δεν λειτουργεί η λογική. Γι' αυτό λέω ότι εγώ το μόνο όπλο που δέχομαι σε αυτή την ιστορία και σαν απάντηση σε όλα αυτά είναι ο λόγος. Ο λόγος ο ανθρώπινος. Να γίνουμε άνθρωποι, άνθρωπος είναι ο αναθρόν αν αόποπε. Αυτός που κρίνει. Όχι, όχι, δεν είναι ο ανθρώπος. Όχι, είναι του Πλάτωνος. Ο αναθρόν αόποπε, που κρίνει αυτά που βλέπει. Και αυτή την κρίση, την κριτική σκέψη, μας την έχουν στερήσει. Όλοι αυτοί οι κερατάδες. Δεν θέλουν... Κοιτάξτε, η όλη ιστορία για τους νέους, αυτοί οι νέοι για μένα είναι τρομοκρατημένοι οι ίδιοι. Είναι μέσα στο κενό και πέφτουν στο κενό και το γεμίζουν με την ύπαρξή τους. Είναι νιάτα σπαταλημένα. Και είναι μια πολιτεία η οποία σχολείο δεν έχει, πανεπιστήμιο δεν έχει. Τα πτυχία της κοστίζουν, αξίζουν λιγότερο από τις κορνίζες που τα βάζουν. Ναι. Έχει όμοιρους τους ανθρώπους, έχει τους νέους, τους διώχνει. Όχι, τους δεν διώχνει. Τους διώχνει απλώς, τους ξεπουλάει. Τους εξορίζει, τους εξορίζει. Και όσο αφήνει, κρατάει εχμαλώτους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή μια κοινωνία η οποία δεν σέβεται τον άνθρωπο.
Και φτάνει πια ο νέος, αυτός ο νέος. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήμουν τόσο νέος τι θα έκανα, ας το πούμε. Αλλά δεν δικαιολογώ το να βάψει κανείς τα χέρια του με ανθρώπινο αίμα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Αυτό. Δεν λύνει τίποτα, ούτε επαναστατικό είναι. Άλλο να έχουμε μια επανάσταση. Άλλο ο Κολοκοτρώνης, Φωτιά και Τσεκούρης προσκυνημένους, όταν πηγαίνανε και κοντεύανε να καταλύσουν να σπάσουν την επανάσταση. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Σε φίλοι. Με αυθεντική γεύση και μόνο με ελληνικό γάλα και μαγιά. Στραγγιστό Όλυμπος. Το καλό μας. Για να αποδείξουμε πόσο εύκολο είναι το σιδέρωμα με το Sensix DA70, φέραμε κάποιον που δεν έχει σιδερώσει ποτέ και του θέσαμε μερικές δοκιμασίες. Κανένα πρόβλημα. Τα κατάφερε περίφημα. Ακόμα και όταν κατά λάθος ξεχάστηκε. Νέο Sensix DA70. Έχεις Bosch. Δεν έχεις δικαιολογία. Bosch. Τεχνολογία για τη ζωή. Φτιάχνετε παιδικό δωμάτιο. Αντί να ψάχνετε δεξιά και αριστερά, ελάτε απευθείας σε μας. Παιχνιδόσπιτα, κουκέτες, ειδικές κατασκευές, αλλά και ό,τι άλλο χρειάζεται το παιδί. Σε ποιότητα και τιμές που μόνο η Allegro μπορεί να δώσει. Allegro. Όλα για το παιδί. Βαλαωρή του 8 στη μεταμόρφωση. Η ARAG πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Ο οίκος Χαλιών Σιμουραπτή σας προσκαλεί στα καταστήματά του, στη Λεωφόρο Ποσειδόνος και στην Καλλιθέα, να σας ξεναγήσει στις νέες του παραλαβές. Χαλιά από όλο τον κόσμο, στη γνωστή ποιότητα του οίκου και σε τιμές που δεν ξαναγίναν. Ταλαιπωρήστε από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαρροή. Ρονάλ απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή. Με 3 ψεκασμούς 2 φορές την ημέρα. Έτσι μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Ρονάλ. Ξεμητήστε ελεύθερα. Maras Flame. Ενεργειακά ζάκια καλωριφέρ. Οικολογικές ξυλόσωπες, λέβητες ξύλου και πέλετ. Υψηλή θερματική απόδοση και οικονομία. Maras Flame. Λεωφόρος Μαραθώνος 42 Παλίνη. Bonjour, mon ami. Bonjour, madame. Βελτιώθηκε στα γαλλικά. Στα γαλλικά όχι, αλλά στα αλλαντικά γκουρμέ. Ενελάδι γκουρμέ. Ζαμπόν. Α, για καθηγήτρια σας βρίσκω αδιάβαστη. Και γαλοπούλα ψητή γκουρμέ. Και τώρα και νέα γαλοπούλα καπνιστή γκουρμέ. Μοναδικές απολαύσεις γκουρμέ Ενελάδι. Με ατόφιο, σουμερό φιλέτο, μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο με αρωματικά βότανα. Ζητήστε τα με το όνομά τους. Ενελάδι γκουρμέ. Και θα με θυμηθείτε. Το μυστικό του Ακάκιου το φυλάω εδώ. Είναι η Μίσκο γιατί διαλέγει τα καλύτερα ελληνικά σιτάρια. Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ECO 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Μαζεμένος στον Πειραιά, 60 χρόνια δίνει το σπίτι με χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια στις καλύτερες τιμές. Μαζεμένος, Ετωλικού 77 Πειραιάς.
ήρθε η ώρα για καλή οικονομική και οικολογική θέρμανση. Ήρθε η ώρα της Μίλκους. Μην χάνετε την ευκαιρία για έναν οικονομικότερο και πιο ζεστό χειμώνα. Παραγγείλτε τώρα την δική σας σόμπα Μίλκους και εξασφαλίστε έναν πιο ζεστό, αλλά το βασικότερο, έναν πιο οικονομικό χειμώνα. Αντικαθιστά τις σόμπες πετρελαίου και ξύλου και τους ατομικούς λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου, των καλοριφέρ, χωρίς απαραίτητα να τους καταργεί. Η σόμπα πέλετης Μίλκους αέρος των 8 κιλοβατόρων καλύπτει χώρους έως 80 τετραγωνικά μέτρα. Η σόμπα αέρος 10 κιλοβατόρων καλύπτει έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Η σόμπα νερού για καλοριφέρ των 12 κιλοβάτ καλύπτει 100 τετραγωνικά μέτρα. 25 έως 200 τετραγωνικά μέτρα και η 35 κιλοβάτ έως και 300 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος στην κάπνα, στην δυσοσμία και στο τίναγμα των μπουριών. Η Μίλκους είναι οικολογική λύση για καλύτερη θέρμανση χωρίς κάπνα, μυρωδιές και βρωμιά. Αναλογία καύσης πετρελαίου πέλετ 3:1. Εάν λοιπόν κάψατε 1.000 ευρώ πετρέλαιο, θα κάψετε 300 ευρώ σε πέλετ. Εάν κάψατε 1.000 ευρώ φυσικό αέριο, θα κάψετε 500 ευρώ σε πέλετ. Σε κάθε νομό υπάρχουν εξουσιοδοτημένα καταστήματα για να προμηθευτείτε την δική σας σόμπα πέλετ Μίλκους. Μην χάνετε την ευκαιρία για έναν οικονομικότερο και πιο ζεστό χειμώνα. Ο συντάκτης της 18-σέλιδης προκήρυξης της πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις, αφού προτάσει τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ως σημείο καμπή για το αποκορύφωμα της δολοφονικής καμπάνιας της Χρυσής Αυγής με την πλήρη κάλυψη της Δημοκρατικής Αστυνομίας, εξηγεί την επιλογή των στόχων, ενώ καθιστά στην ίδια μοίρα την ελληνική αστυνομία, όχι μόνο γιατί το 50% των σωμάτων ασφαλείας είναι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, αλλά γιατί υπάρχει αγαστή συνεργασία. Η επιλογή να χτυπήσουμε τα αναλώσιμα των βουλευτών και όχι τους ίδιους συνίσταται στο εξής τελεσίδικο μήνυμα. Κατά την φαινομενική εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, υπήρξαν έστω μερικώς στα αποκαλυπτήρια για το ποιόν των χρυσαυγητών. Τώρα όλοι ξέρουν. Τώρα η εποχή της απενεχοποίησης τους τελείωσε. Τώρα όποιος τους προσεγγίζει είναι συνυπεύθυνος. Η επιλογή του καθενός να είναι συνοδοιπόρος τους και να παρευρίσκεται είτε πλησίον τους είτε στα γραφεία τους, ας φέρει και τις συνέπειες της ταυτότητας που θα τον χαρακτηρίζει. Αν ο οποιοσδήποτε από εδώ και στο εξής ασκήσει βία εναντίον μεταναστών, εναντίον αριστερών ή αναρχικών, αν επαναληφθεί το οποιοδήποτε ρατσιστικό ή φυλετικό επεισόδιο, την ευθύνη θα λουστεί αποκλειστικά η Χρυσή Αυγή και ας μετακομίσει μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Όσοι τους πλησιάζουν δεν έχουν άλοθη τις πελατειακές σχέσεις. Είναι ναζιστές. Έχουν τον όρκο του Χίτη, υμνούν τη Χούντα και θα τους αντιμετωπίσουν ως εχθρούς του λαού. Η παραπλανημένη ψηφοφόρη, αυτή η συντηρητική λουμπεναρία με την αστική ηθική, πλέον δεν έχει κανένα άλοθη. Το ίδιο και οι επιχειρηματικοί κύκλοι που στηρίζουν τις αγαθοεργίες τους. Όλοι φέρουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα στα δολοφονικά μαχαίρια. Στην ίδια μοίρα έχει τεθεί ούτως ή άλλως και η ελληνική αστυνομία. Όχι απλά γιατί το 50% των σωμάτων ασφαλείας ψηφίζει Χρυσή Αυγή, αλλά γιατί από κοινού και κατ' εξακολούθηση συνεργάζονται με τη Χρυσή Αυγή ως ομοούσιοι φασίστες προστάτες και σκυλιά του κεφαλαίου. Οι σφαίρες των 9 χιλιοστών ήταν παραγγελία του βουλευτή του Μίχου, που είχε δηλώσει ότι μόνο με σφαίρες θα μας σταματήσουν. Σε άλλο σημείο του κειμένου, ο συντάκτης παρακινεί το ανατρεπτικό κίνημα στην υλική καταστροφή των υλικών υποδομών της Χρυσής Αυγής και να επιτεθεί συντεταγμένα κατά των φυσικών προσώπων της, σύσσωμης της ιεραρχίας, ηγετών, πυριναρχών, μελών, στρατιωτών και κεντάβρων, να τους ανοίγει τα κεφάλια με σφυρί, να τους κόβει προς παραδειγματισμό το χέρι με δρεπάνι. Προχωρώντας σε ανασκόπηση από την προϋπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο συντάκτης αναφέρει: «Το έδαφος προλίανε ο συναγωνιστής τους Καρατζαφέρης και η αγανακτισμένη κάτοικη του Αγίου Παντελεήμονα με τον Μαρκογιαννάκη να τους συμπαρίσταται».
Στο κεφάλαιο που γίνεται λόγος περί κοινού αγώνα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Χρυσής Αυγής, ο συντάκτης αναφέρει την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπείται, έχει επιλέξει για επικοινωνιακή εμπροστοφυλακή τους καραφασίστες Βορύδη, Κρανιδιώτη, Γεωργιάδη, Δένδια. Υπερασπιστές της οικονομικής πολιτικής και σε πλήρη σύμπνοια η Προβόπουλος Δασκαλόπουλος. Διορισμένος και εγκάθετος αναμεταδότης αυτής της πολιτικής της Τρόικας, ο Υπουργός Οικονομικών Στουρνάρας. Στη συνέχεια, ο συντάκτης της προκήρυξης αναφέρεται αναλυτικά στις επιθέσεις για τις οποίες έχουν κατηγορηθεί μέλη της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας ότι το να ανήκει κάποιος σε μια τέτοια εγκληματική οργάνωση όπως η Χρυσή Αυγή είναι αυτόματα συνεργός, αν όχι και ο ίδιος φυσικός αυτουργός. Χαρακτηρίζει τον Νίκο Μιχαλολιάκο Κιπατζή, γίνεται δύο φορές αναφορά στον Μάκη Βορύδη, ενώ ο συντάκτης κάνει λόγο για αγκεμπελική προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης περί κινδύνου πραξικοπήματος. Από τον στρατηγό Φράγκο Φραγκούλη, τις υπόγειες και σκοτεινές συζητήσεις σε συνωμοτικούς κύκλους, μέχρι και την αυτοτελή κατάληψη της εξουσίας από τη Χρυσή Αυγή, αυτές οι διαρροές στο αποτέλεσμά τους θωρακίζουν την εξουσία και εξυγιαίνουν το προσωπείο της, γράφει χαρακτηριστικά. Επίσης, γίνεται αναφορά και στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρο, για τον οποίο ο συντάκτης υποστηρίζει ότι μαχαίρωσε στην κοιλιά κατά λειψία έξω από τη Βίλα Αμαλίας και τον χαρακτηρίζει συνέτερο του πράκτορα Απόστολου Βαβίλη. Στην προκήρυξη εμφανίζουν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη ως έναν σημαντικό χρηματοδότη της Χρυσής Αυγής, ενώ κάνουν αναφορά και στον αδερφό του Νίκου Μιχαλολιάκου, Τάκη Μιχαλόλια. Στη συνέχεια γίνεται μια πολιτική αναδρομή από το 1974 και μετά με αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα. Χαρακτηρίζουν συναγωνιστή της Χρυσής Αυγής τον Καρατζαφέρη και συμπεραστάτη τον Μαρκογιαννάκη. Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Ραβρή τώρα, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Αχαΐα. Καταρχάς, επειδή τέθηκε το θέμα στο τραπέζι και από σένα και από την κυρία της παρέας, όσον αφορά τους μισθούς των βουλευτών, εγώ προσωπικά, ως προερχόμενος από την πολεμική αεροπορία, δεν είναι η πρώτη φορά που να τρέξετε στο διαδίκτυο που λέω, επειδή ανησυχώ για τη χώρα, ότι θα πρέπει όλοι να πάρουμε 1.800 ευρώ, να διώξουμε την Τρόικα και από εκεί και πέρα να κάνουμε έλεγχο στα του οίκου μας. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, εάν το πολιτικό σύστημα σήμερα ανταποκρίνεται στη δημοκρατία αυτό που θέλει ο πολίτης. Μια πρώτη ματιά είναι σίγουρο ότι η απάντηση είναι όχι. Δεν ανταποκρίνεται. Αλλά είναι πολύ μακριά κάποιοι οι οποίοι μπορεί να γράφουν μια τέτοια προκήρυξη να γίνονται εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική εξουσία και να παίρνουν ένα πιστόλι και να σκοτώνουν δύο παιδιά. Δεν ξέρω αν οι δύο αυτοί νέοι ασπαζόταν τον κύριο τις αρχές του φασισμού. Προφανώς, λέει η προκήρυξη, ότι όποιος περνάει απ' έξω ή κάνει, είναι έτσι. Για σκεφτείτε λοιπόν να φτιάξουν και άλλη μια ομάδα και αντί για το αστέρι να βάλουν άλλο ένα σήμα και κάποιος τρίτος να φτιάξει άλλη μια ομάδα και να αρχίζει αυτή η κοινωνία να κάνει διάλογο με τα πιστόλια. Ωραία, για τον αντίλογο τώρα. Με συγχωρείτε, θέλω να τελειώσω. Να αρχίζει η κοινωνία και αντί διαλόγου, όπως κάνουμε με τον κύριο Ανεβλαβή, να είμαστε δηλαδή τρομοκράτες διαλόγου ή να λέμε την άποψή μας, να αρχίζουμε να μοιράζουμε σφαίρες ο ένας τον άλλον. Πιστεύω βασικά ότι οι σφαίρες αυτές μάλλον καλό κάνουν στους στόχους που θέλουν να πλήξουν. Εγώ δεν βλέπω να είναι αντιφασιστικές αυτές οι σφαίρες. Δεν ξέρω και παρακαλώ αυτά τα παιδιά, αν είναι νέα ή μικρά, να το δούνε κατά πόσο με αυτές τις ενέργειες ή αν σχεδιάζουν κι άλλες, ή αν θα ανατρέψουν αυτό που καθυβρίζουν, αυτά που υπογράφουν ότι θέλουν να γίνουν, εάν με αυτόν τον τρόπο τελικά θα το καταφέρουν. Κοιτάξτε, επειδή και ποιος ωφελείται. Με συγχωρείτε, μου επιτρέπετε λίγο. Προσωπικά και κλείνω εδώ, πιστεύω. Όχι, δεν θέλω να κλείσετε. Μισό λεπτό. Μια παρένθεση θέλω να κάνω. Πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζω, για έναν κόσμο που μπαίνει τώρα στη τηλεόραση και παρακολουθεί την εκπομπή μας, ότι το αυτονόητο για όλους εμάς είναι ότι πρώτη στο αγαθό η ανθρώπινη ζωή δεν αφαιρείται για κανένα λόγο από κανένα. Σωστά. Πιλότος ήσασταν στην πολεμική αεροπορία. Πιλότος. Θα έλεγε λοιπόν ένας από αυτούς εσάς, καλά κύριε πιλότε,
Εσείς που κινδυνεύατε πετώντας και κάνοντας αερομαχίες με τους Τούρκους πάνω από την Ελλάδα, από τα νησιά μας και στον εναέριο χώρο μας, πώς δέχεστε να φέρνουν την Ελλάδα σε μια τέτοια οικονομική κατάσταση με αποτέλεσμα να απειλείται η εθνική μας κυριαρχία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να κινδυνεύουμε να χάσουμε και εδάφη μας με μια Τουρκία πανίσχυρη απέναντι. Θα σας πω. Το Σύνταγμα τι λέει, κύριε Πιλότε, όταν Έλληνες εφιάλτες προδίδουν τη χώρα τους και την παραδίδουν στην πυρά, δεν πρέπει να τους επιτεθείς και να τους βγάλεις στα μάτια? Θα σας πω. Τι λέει, θα κάτσουμε να κουβεντιάζουμε δημοκρατικά εσείς και εμείς, εσείς θα πουλάτε την πατρίδα και εγώ θα σας κοιτάζω απέναντι και θα συζητώ μαζί σας? Θα σας πω κάτι. Όσον αφορά την εθνική κυριαρχία, έχω βγει στο έξτρα το κανάλι και ζήτησα από τον κύριο Παπούλια, μόλις πέρασε το συγκεκριμένο νομοθέτημα, επαναστάτησα. Πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία δεν κινείται στο χώρο της διακονίας των πολιτών, αντίστροφα. Υπάρχει ένα πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο που αντί να δίνει παροχές στο λαό, κοιτάει την πάρτη του. Το θέμα είναι όμως ότι... Παροχές δεν είναι ο καλός ο Μπαρμπάς να δίνει. Με συγχωρείτε, με ρωτήσατε κάτι. Σκέφτομαι πόσο ή πόσο εύκολα θα χάσουμε τα πάντα εάν αρχίζουμε και μιλάμε με τα πιστόλια. Δηλαδή, η δημοκρατία είναι εν κινδύνο. Ο κοινωνικός ιστός κοντεύει να διαλυθεί. Η πολιτική τάξη δεν ανταποκρίνεται στο αίσθημα του κόσμου. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία τα βλέπει ο καθένας μας. Τι γίνεται όμως? Αν αρπάξει ο καθένας τον πιστόλι στο χέρι, θα χαθούν όλα. Δηλαδή, στέκομαι απέναντι και είμαι της λογικής των μη χειρών βέλτιστων και θέλω να κάτσω με τον κύριο Ανεβλαβή μαζί σας, με την κυρία, με τον οποιοδήποτε, να χτυπήσω τον κόδωνα του κινδύνου για να πω ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα στη δημοκρατία να αφαιρεί ζωή. Θα πρέπει η πολιτική τάξη, όποια θα είναι, να σταματήσει να κοιτάει τα του οίκου της μια ομαδούλα 18 και άντε 300 που το φτιάξε το Στέρν και να αρχίζει να πληρώσουν αυτοί που έχουν, να πέσουν οι μισθοί, να φύγουν οι τροϊκανοί. Αλλά αυτό είναι άλλος αγώνας και είναι άλλο να περνάμε όλα αυτά, να εντοπίζουμε αυτές τις αδυναμίες και να πάρει ο ένας τον πιστόλι και να βαράει τον άλλον. Γιατί τότε χάνονται όλα. Χάριν το διαλόγο, όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ είμαι από την άλλη πλευρά. Και σας ρωτώ, και θα κάτσουμε εσείς, εγώ, Ανεβλαβής, εδώ θα συζητάμε έντονα, ειρηνικά ή αν θέλετε με θυμό και οργή, θα κουβεντιάζουμε, να χάσουμε ας πούμε τη Θράκη, να χάσουμε 5-6 νησιά και μετά να πάρουμε τα όπλα και να πούμε, τι κάνεις εσύ ρε πρόεδρε? Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε εκεί? Εμένα η διαφορά μου ποια είναι? Είναι ότι οποιοδήποτε σκέφτεται με τον τρόπο που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να αφήσουν τα πιστόλια κάτω. Και υπάρχουν τρόποι, αυτά τα οποία όλοι τα εντοπίζουμε και υπάρχουν σε κενό παρανομαστή. Αυτό που έκανε τον κύριο Ανεβλαβή να πει, όπως είπατε, σε ένα υπουργό, ρε εσύ τι κάνεις? Τον έβρισε. Για μένα είναι η απόλυτη διαφορά, άσχετα με το... Δεν νομίζω, ευγενής άνθρωπος είναι ο γιατρός, το είπε με διαφορετικές λέξεις, αυτό ήθελε να πει. Εντάξει, λοιπόν, κάνετε λάθος. Με να το ερμηνεύσω. Ευγενής είναι ως προς τα αισθήματα, ως προς τη γλώσσα, είναι απρεπής, ανεβλαβής. Εγώ πριν γίνω βουλευτής, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, έχω πει ας πούμε ότι ο Άκης, μπορείτε να το δείτε στο YouTube, ότι είναι με όρους τράπουλα στο δεκάριο Βαλές. Οι ριγάδες και οι άσοι είναι παραπάνω. Πριν, άμα το δείτε, έχω πει ότι όλοι πρέπει να πάρουμε 800-500 ευρώ, να φύγουν οι τροϊκανοί κτλ. Και δεν είμαι μόνος εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Οι στρατιωτικοί τρώνε πέτρες. Οι αεροπόροι κάθονται και παίρνουν 700 ευρώ. Αλλά είναι τεράστια η απόσταση από τη δημοκρατία να πάρει ο καθένας, γιατί διαφωνεί, ένα πιστόλι, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, να ξανακοιτάξουν τον εαυτό στον καθρέφτη, αυτός που πήγε και βρήκε δύο παιδιά και μπαμπαμ, του σκότωσε με τόση ευκολία, πώς αισθάνεται στην ψυχή του? Και αν κάνει αντίθετα,
ταυτόχρονα και κάποιος άλλος. Και αν κάνει και μια τρίτη ομάδα, τότε χάνονται τα πάντα. Να σας ρωτήσω κάτι. Τα πάντα. Να σας ρωτήσω κάτι. Είμαι περίεργη, επειδή σας ακούω. Εάν δηλαδή η Χρυσή Αυγή εξοπλιστεί, γιατί έχει χαρακτηριστεί σαν εγκληματική οργάνωση. Ναι. Εξοπλιστεί. Ναι. Και αυτή με όπλα. Ναι. Ποιος θα πάει να χτυπήσει. Ποιος θα πάει να χτυπήσει, πείτε μου. Δεν ξέρω. Λέτε, να δεν πάρει ο ένας με συγχωρείτε, να χτυπήσει. Με συγχωρείτε. Εδώ δεν έχουμε, δεν έχουμε εμφάνιση, δεν έχουμε διαπιστώσει ότι εδώ υπάρχει μία παράταξη, μία ομάδα 500 ανθρώπων. Δηλαδή, δεν περιμένω να ακούσω. Κοιτάξτε, ναι. Να πάρει ο ένας το όπλο να χτυπήσει τον άλλον. Κοιτάξτε. Ποιος να πάρει φαίνεται, το όπλο. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει ομάδα, αν και διατηρώ τις αμφιβολίες μου, διότι εκ του επιδιωκομένου, δεν φαίνεται αυτές οι σφαίρες να σκοπεύουν να ρίξουν το φασιστικό κάτι. Την άποψή μου, δεν θα το ρίξουν το φασιστικό κίνημα ή θα το σκοτώσουν ή θα το εξοδετερώσουν. Λοιπόν, προσέχτε. Και γι' αυτό διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Από εκεί και πέρα όμως, σκεφτείτε τώρα, αντί για το αστέρι να έχουμε άλλο ένα σήμα από εδώ, άλλο ένα σήμα από εκεί, και κάπου πιστόλια χωμένα και να αρχίζει ο καθένας να βαράει. Θα χαθούν τα πάντα. Ακόμα ως χώρα πληρώνουμε τον εμφύλιο πόλεμο τώρα. Πάλι θα σε αυτή τη δημιουργία. Ναι, αλλά πάμε να το συνεχίσουμε τώρα. Όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Απαγορεύεται να το συνεχίσουμε. Γιατί διαμαρτυρόμαστε. Αυτή η κυβέρνηση. Πώς βγήκε στην κυβέρνηση. Και από πού. Δεν την ψήφισαν κάποιοι. Λοιπόν, η δημοκρατία αυτό θέλει. Αφού ο κόσμος. Όχι, κύριε Κουρουμπλή, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Εγώ δεν ρίχνω τη μορφή στο λαό. Υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας. Ξεγελιέται ο λαός. Ακούστε. Ο λαός είναι δύναμη κατά μέτρο και φορά. Οι ηγεσίες, οι πολιτικοί. Δεν είναι λαός πια, τον κάνανε μαζοχυλό. Η παιδεία λοιπόν, και συμφωνώ μαζί σας, που δεν υπάρχει, η πολιτική τάξη βλέποντας αυτό το κίνδυνο στη χώρα, πρέπει να κάνει πίσω, γιατί είναι να γίνει παράδειγμα. Όταν είναι λαός. Έτσι. Είναι θα συμφωνήσω, θα πάρουμε όλοι 800, 500, θα σταματήσουν τα ρεύματα και θα πάσουμε τη χώρα. Αλλιώς δεν γίνεται έτσι. Με συγχωρείτε λίγο. Το θέμα δεν είναι τα λεφτά. Βεβαίως. Το θέμα είναι συμφωνώ, η κρίση ηθικής που έχουμε. Βεβαίως. Δηλαδή, χάσαμε το μύθο μας. Ο άνθρωπος έχει ζει με μύθο. Χάσαμε το μέτρο. Το μέτρο αφήνεται. Το μέτρο. Εγώ προτιμώ χάσαμε να την λέω, ηθική. Ξέρετε, χάσαμε κάποια ιδανικά. Με αυτή την έννοια το λέω το μύθο. Και ο άνθρωπος είναι μυθοδίαιτος. Στα νέα παιδιά δεν μπορέσαμε να τα μεταδώσουμε. Αυτό και λέω, αυτό είναι χρόνια που γίνεται και θέλει άλλα τόσα χρόνια για να ξαναγίνει. Ποιος θα το κάνει προσπαθήσαμε να το δώσουμε στα παιδιά μας και έτσι. Η πολιτική τάξη. Το δώσαμε υλικά. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, η πολιτική τάξη μετά το 1974, για να κλείσω, συγγνώμη γιατί περίμενα και αρκετά και σας ευχαριστώ όλους, δεν έχει στο μυαλό της το διακονήν. Δηλαδή, ενώ όποιος είναι ηγέτης θα πρέπει να τρώει λιγότερο, να πίνει λιγότερο νερό. Δηλαδή, δεν είναι το παράδειγμα η πολιτική ηγεσία και γι' αυτό ο κόσμος έχει δίκιο. Κοιτάει να εξυπηρετήσει ήδη ασυμφέροντα μιας μικρής ομάδας και από εκεί και πέρα έχει επέλθει αυτή η κρίση. Δεν πάει αυτό το πράγμα πουθενά. Κύριε Κουρουμπλή, διαφωνώ ότι φταίει ο λαός. Ο πατραϊκός λαός έχει το δικαίωμα και το Δαυρί και τον Κουρουμπλή να τους αλλάξει και όλους. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, γνωρίζετε πώς γίνονται οι εκλογές, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Θεωρητικά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η πολιτική τάξη στη χώρα μπροστά σε τέτοια φαινόμενα πρωτίστως πρέπει να σκεφτεί σοβαρά. Τον μουνουχήσανε η πολιτική το λαό. Κοιτάξτε. Σκοπίμως, είναι σκόπιμη βλάβη, διότι αν υπάρχει λαός, σε αυτή τη διαπίστωση ποιος μπορεί να διαφωνήσει. Κανείς. Το θέμα είναι τι πρόταση πρέπει να κάνουμε. Με συγχωρείτε λίγο. Δηλαδή δεν πρέπει να πούμε τι πρόταση. Να σας πω. Μπορεί να. Εγώ έχω την εξής αρχή. Ότι δηλαδή τα πράγματα δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Η πρόταση δεν είναι πιστόλη πάντως. Ασφαλώς όχι. Αυτό το είπαμε. Το είπαμε. Το είπαμε και συμφωνούμε. Είναι κάτι πιο δυνατό από το πιστόλι ο λόγος και η παιδεία. Και το παράδειγμα. Μου επιτρέπετε λίγο, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, θέλω να πάω στον κύριο Κουρουμπλή, επειδή είπε κάτι ότι ο λαός ψήφισε, ας ψήφιζε διαφορετικά. Τι είπα? Αυτό, ο λαός τους ψήφισε, είπατε αυτούς. Ναι. Ο λαός καλύπτονται θεσμικά, ας ψήφιζε άλλο. Προσέξτε ένα απόσπασμα πολύ ενδιαφέρον. Κόλαση είναι σήμερα η κατάσταση της πατρίδας μας. Σφάζουν οι Γερμανοί, σφάζουν τα τάγματα ασφαλείας, σφάζουν και οι αντάρτες, σφάζουν και καίνε. Εναρκτήριος λόγος του Γεωργίου Παπανδρέου στο συνέδριο Λιβάνου το Μάιο του 1944. Στα λόγια αυτά του Γεωργίου Παπανδρέου, πρωθυπουργού της μοναρχικής εξόρισης κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, φανατικού εχθρού του ΕΑΜ και σφαγέα του λαού στο συλλαλητήριο του ΕΑΜ το Δεκέμβριο του 1944, αντικατοπτρίζεται η διαχρονική υποκρισία των χασάπιδων του λαού για την καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται. Τη σκυτάλη από τον χασάπι των Δεκεμβριανών του 1944 έχουν πάρει και οι σημερινοί φασίστες. Με προεξάρχοντα τον Σαμαρά, με την φράση «καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται». Μια φράση όπου οι θύτες και τα θύματα εξομοιώνονται. Οι καταπιεστές εξομοιώνονται με τους καταπιεσμένους. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο κατοπινός γέρος δημοκρατίας εξομοίωνε τη βία των Γερμανών και των προδοτών συνεργατών του σταγματασφαλιτών με τη βία των ανταρτών του Ελλάς. Πίσω από αυτή τη φράση βρίσκεται η καταδίκη της λαϊκής αντίστασης και η προμοδότηση της δικής τους βίας, της κρατικής και αστυνομικής βίας, της ληστρικής βίας, της υποδούλωσης του λαού. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, η κυβέρνηση Σαμαρά εξομοιώνει τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες με την εκτέλεση των δύο ναζιστών Χρυσαυγητών στο Ηράκλειο. Εξομοιώνει την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής με τον αντιστεκόμενο λαό της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και τον εμπειρισμό του εργοταξίου της εταιρείας Χρυσού Σκουριές. Με τον ίδιο τρόπο, εξομοιώνει τη δράση της Χρυσής Αυγής με τη δράση των αναρχικών, η οποία είναι ο μοναδικός χώρος που έχει αντιμετωπίσει δυναμικά τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μάχεται διαχρονικά ενάντια στο κράτος, ενάντια σε επιταγές του κεφαλαίου, με τις μαζικές βίες διαδηλώσεις εναντίον των μνημονίων. Εδώ, κύριε Κουρουμπλή, ξέρετε τι σας λέει. Ότι κάνετε ψηφισμό, τους θύτες με τα θύματα. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, κύριε Τρεταφυλόπουλο, έχω πολύ καθαρή άποψη το τι σημαίνει βία και εγώ δεν περιορίζω τη βία μόνο στο ότι χύθηκε αίμα είτε από εδώ είτε από εκεί. Βία είναι και η πείνα που ζει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Βία είναι και οι αυτοκτονίες, βία είναι και η καταράκωση της αξιοπρέπειας κάθε νέου ανθρώπου και κάθε Έλληνα, βία είναι και όταν σκύβει ένας άνθρωπος μέσα στον κάδο να πάρει ένα σκουπίδι για να φάει, βία είναι και η ανάγκη να πάει ένας Έλληνας στο ενοχυροδανειστήριο και να δώσει ό,τι πολυτιμότερο σε μια όμορφη στιγμή της ζωής του απέκτησε. Αυτές οι βίες είναι, για αυτές οι βίες φέρει ευθύνη το πολιτικό σύστημα. Και κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Και για αυτήν τη βία φέρει ευθύνη το πολιτικό σύστημα. Ναι. Και για αυτήν τη βία. Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι οι εμπειρίες... Ακούσατε τι σας είπε. Για αυτή τη βία, για αυτό το νέο κύκλο αίματος, πάλι το πολιτικό σύστημα ευθύνεται. Αυτό σας λέει ο κύριος Ανιβλάκης. Πάντως έχουν υπάρξει. Δεν το σχολιάζετε. Κύριε Τριανταφυλλόπουλο, έχουν καταγραφεί όμως τρομοκρατικές ενέργειες. Όλα αυτά τα φαινόμενα. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν αιτίες. Δεν υπήρχαν τέτοιες κρίσεις οικονομικές. Έχουν αιτίες. Και να σας πω κάτι. Εκείνο που τον κάνει τον κόσμο να οργίζεται πολύ περισσότερο δεν είναι αυτή καθεαυτή, αν θέλετε, η ανέχειά του. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη βούλησης, θέλετε να το πείτε, η ανικανότητα και τα δύο μαζί να αισθανθεί ο κόσμος ότι υπάρχει μια δίκαιη κατανομή των βαρών. Όταν αυτή τη στιγμή, επί τρία χρόνια, όλοι μιλάμε για λίστες, για ληστές και για λίσταγους και μέχρι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν μπόρεσε να πει στον ελληνικό λαό «Έλεγξα κύριε, αυτά είναι». Αφού είναι μέσα αυτό στις λίστες, τι θα πει είναι. Μέσα στις λίστες είναι το πολιτικό σύστημα. Ακούσατε τι σας είπα. Ανατρέψει ο λαός, κύριε. Ανατρέψει ο λαός. Και εγώ σας... δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και σας ερωτώ. Θα πάρουμε τα όπλα, τι θα κάνουμε τώρα. Και σας ερωτώ. Αυτό λέω και εγώ, κύριε Ανεβράδη. Να ξανατρέψουμε. Και σας ερωτώ. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτή την κατάσταση στην οποία κατά τρόπο γλαφυρό περιγράφεται οι περισσότεροι από εσάς, αφού κατέστρεψαν την οικονομία της χώρας και την παρέδωσαν στην πυρά, αφού κατέστρεψαν την μικροοικονομία, την οικιακή, με συντάξεις, μισθούς, τα πάντα και καταράκωσαν την αξιοπρέπεια ακριβώς των ανθρώπων,
Έρχεται λοιπόν ένας πατέρας που είχε ένα μισθό, ένας παππούς που είχε μια σύνταξη. Αλλά εγώ σας μιλάω για τον πατέρα τώρα. Και βλέπει ότι το παιδί του είναι σε άθλια κατάσταση, ασθενή, αρρωσταίνει, δεν έχει τον ανεβλαβή φίλο, δεν έχει χρήματα να το γιατρέψει και χάνει το παιδί του και πεθαίνει. Αυτές οι σφαίρες θα γεμίσουν την τσέπη αυτονόμου και φαγητό του αλλού. Θα μου επιτρέψετε, δεν ρωτάω. Όχι, βέβαια. Ναι, αλλά κάντε μου τη χάρη να ακούσετε. Ωραίο, ο αντίλογός σας είναι σωστός, αυτονόητος και κατανοητός. Εγώ ρωτάω τον κύριο Κουρουμπλή. Αν ένας μπει στο σπίτι σας και βιάσει το παιδί σας ή σκοτώσει τη γυναίκα σας, θα σηκώσετε την καραμπίνα να τον καθαρίσετε ή θα τον αφήσετε να βιάζει? Εκεί είναι προσωπικό. Αφήστε με λίγο. Είναι νόμιμο δικαίωμα. Α, μπράβο, το είπατε. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο. Ακούστε με κάτι. Το νόμιμο δικαίωμα του ελληνικού λαού, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση. Σας ερωτώ. Αυτό είναι το νόμιμο του δικαίωμα. Εγώ σας δεν ερωτώ. Είναι να πάρει τα όπλα. Εγώ σας ερωτώ. Δεν είναι να πάρει τα όπλα. Είπε θα κάτι, εγώ. Κύριε Κουρουμπλή. Χειρότερα μπορεί τις να έκανα. Πολιτικές. Να έκανα και χειρότερα ακόμα. Α, το λέτε. Το λέω, δε, γιατί να μην το πω. Έτσι. Δηλαδή. Εγώ λοιπόν. Θα σου πω ψέματα. Εδώ λοιπόν είναι το ζητούμενο. Αλλά αυτό το πράγμα είναι. Εδώ είναι το ζητούμενο. Τι είναι αυτό ο μετασχηματιστής? Εδώ είναι το ζήτημα, είναι να μην φτάσουμε. Στο βιασμό κύριε του παιδιού. Κουρουμπλή. Να μην φτάσουμε στο βιασμό της αξιοπρέπειας του λαού. Θα λέμε τα λοιπόν, ίδια. Η δημοκρατία έχει εναλλακτικές λύσεις. Μου επιτρέπετε, αφήστε με τώρα. Ακούστε κάτι. Δεν είναι, δεν έχουμε, δηλαδή είμαστε προεκλογική περίοδο. Ψηφοθυρία. Λοιπόν, ψηφοθυρία κάνει αυτή τη στιγμή. Εγώ λοιπόν, σας ερωτώ λοιπόν, σε σχέση. Ένα λεπτό, κύριε Αναβλαβή. Έχω εκτός των κομμάτων. Ερωτώ, είπε κάτι. Ακούσετε, ένα λεπτό, το άκουσα πολύ καλά. Είπε κάτι ο Ανεβλαβής πολύ σωστό νωρίτερα. Τι είναι αυτό που σε κάνει, τους κάνει να προσωποποιούν την υπόθεση και να την παίρνουν στα χέρια τους ως προσωπική υπόθεση πυροβολώντας και σκοτώνοντας? Αυτό δεν είναι ευθύνη δική σας να το ψάξετε? Δεν πρέπει να δείτε γιατί ομάδες αυτονομούνται, παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, θεωρούν ότι είναι προσωπική. Μα πρέπει να και θεωρούν κατά την άποψή σας ότι είναι. Ποιος θα αφισβητεί αυτό που λες? Ορίστε. Ποιος θα αφισβητεί αυτό? Εσείς θα κάνετε χειρότερα, μου είπατε. Εντάξει, καλά. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε ειλικρινή κουβέντα, εντάξει, μου τα στρίβετε από εδώ και από εκεί. Αφού θα κάνετε χειρότερα, ο Ανεβλαβής θα τον πυροβολούσε τον κλέφτη άμα τον έβρισκε στον δρόμο. Εσείς θα κάνετε χειρότερα. Αλλά όταν τα κάνουν αυτοί, δεν κάθεστε να τα αναλύσετε και να δείτε. Γιατί διακινδυνεύουν τη ζωή τους? Να το αναλύσουμε, να το έτσι δούμε. Γιατί το κάνουν αυτοί? Εγώ λοιπόν, μισό λεπτό να ολοκληρώσω πιστεύω κάτι, γιατρέ. Μία φρασούλα μικρή. Ναι. Έχουν να πάρουν χρήματα? Όχι. Θα γίνουν διάσημοι? Όχι. Κρύβονται. Έχουν άλλα κίνητρα? Όχι. Ποιο είναι το κίνητρο? Πιθανόν. Έχουμε τη δικαιολογία έτοιμη. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν το ξέρουμε. Έχουν βάλει μυστικές υπηρεσίες. Πιθανόν. Να σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί κάτω από καθεστώτα οικονομικής ευμάρειας. Έχουμε τον Κλεάνθητο Γρίβας, τη τηλεφωνική γραμμή. Ξανά έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Όταν είχα αρχίσει κάτι να λέω. Απλοϊκές προσεγγίσεις. Για το εδώ τι είναι αυτό. Ακριβώς. Εγώ λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς οι νέοι άνθρωποι είναι. Μια μάνα τους γέννησε. Δεν γεννηθήκανε τρομοκράτες, να το πω έτσι. Στο ερώτημα γιατί γίνονται, αυτό λέω. Αναρωτιέμαι, μήπως ο κόρφος της μάνας δεν ήταν ζεστός, μήπως δεν το παιδί δεν το αγάπησε. Μια κοινωνία τους έφτιαξε. Μήπως η κοινωνία τους πέταξε έξω, στο περιθώριο. Εξαιτίας. Αυτός που δέρνει τον Πακιστανό. Δύο λεπτά, γιατί έτσι δεν θα. Εγώ απαντάω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί. Πόσο καλύτερο είναι αυτό. Τρομοκρατημένοι οι ίδιοι. Ξέρω. Είναι τότε τρομοκρατημένοι κύριε, οι ίδιοι. Μιλάει ένας άνθρωπος και κάνετε μεταξύ σας κουβέντα. Είναι σωστό? Βλέπουν το κενό που το είπα προηγουμένως. Δηλαδή για μένα οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν ένα κενό και το γεμίζουν με την ύπαρξή τους. Διότι η κοινωνία δεν τους δίνει αυτό που οφείλει να τους δώσει. Την παιδεία. Για μένα, θα το λέω αυτό, η παιδεία είναι. Η παιδεία εξαπαλώνων ήχων. Για να μπορέσουμε, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε αλλιώς. Να βγάλουμε τα πιστόλια από την αγανάκτηση και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας δεν είναι λύση. Δεν γίνεται. Γιατί φτάνουν αυτοί σε αυτήν τη λύση, είναι γιατί είναι νέοι, το αίμα βράζει, δεν δέχονται την αδικία και είναι πολύ πιο ευαίσθητοι. Και στο τέλος, εγώ νομίζω ότι βλέπουν
το απεχθές πρόσωπο του ανθρώπου και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους και σκοτώνουν τον ίδιο τον εαυτό τους, συμβολικά. Ο συγγραφέας της προκήρυξης που φαντάζομαι ότι διαβάσατε, σας φαίνεται ότι είναι άνθρωπος που δεν γνωρίζει γράμματα, ότι δεν έχει παιδεία. Εννοείται, γιατί εγώ διαβάζοντας αυτή την προκήρυξη, είδα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαθέτει... Μπορεί να είναι άλλοι εκτελεστές και άλλοι συγγράφοι. Μα είναι φανερό αυτό, αλλά τι σημασία, τι σημασία έχει αυτό σε σχέση με το πρόβλημα. Δηλαδή, το να συμφωνεί ο παππούς με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του, είναι το περίεργο της ιστορίας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Σκέφτεστε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, επιτρέψτε μου. Τι ψυχολογία έχει ένας άνθρωπος που βρίσκει κάποιον που δεν ξέρει, ένα παιδί 25 χρονών, μπορεί όλοι είναι, πώς είναι παρασυρμένοι που τους λέμε εντός και εκτός εισαγωγικών που πήγαν στη Χρυσή Αυγή. Σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο να φοράει ένα κράνος και να σηκώνει τον πιστόλι, μπαμ μπαμ και να εκτελεί. Ποια είναι η ψυχοσύνθεσή του ή ποιος τον έπεισε, αυτός που τον κατευθύνει, και αυτός το πήρε αυτό το πράγμα αμάσιτο και πήγε. Και βρήκε δυο νέα παιδιά, μπαμ μπαμ και τα εκτέλεσε. Του την έχουν νεκρό. Προσέξτε, είναι νεκρή. Είναι νεκρή, δηλαδή τον ακούσα. Το άκουσα. Θέλω να πω λοιπόν, το άκουσα. Θέλω να πω ότι όταν κάθομαι από τη μια μεριά, όπως κάνετε αυτοί οι άνθρωποι, και δικαίως βρίσκουν και λένε, ήρθε ένας κατατρεγμένος Πακιστανός και κάποιος τον έδιρε. Βρίσκω κάποιον τρίτον που δεν είναι αυτός και εγώ πάω και τον εκτελώ. Σε αυτό, σε αυτό επάνω, δηλαδή, θα επιστρέψω... Είμαι 10 φορές χειρότερος από αυτόν γιατί... που έδιρε τον Πακιστανό. Για να σας θέσω ένα ερώτημα ανάλογο με το ερώτημα που εσείς θέσατε για την ψυχολογία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ, δύναμη χωρίς όρια. Συχνά οι γυναίκες στην κλιμακτήριο υποφέρουν από κολπική ξηρότητα. Κολπικά Gel Xenofit καταπολεμούν την ξηρότητα και τα συμπτώματα της κολπίτιδας. Τώρα λοσιόν καθαρισμού και βελούδινο λάδι Xenofit για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Δεκαήμερο προσφορών στην IKEA. Για λίγες μόνο μέρες στην IKEA, μείον 20% σε όλα τα παπλώματα και τις παπλωματοθήκες και το σπίτι μας παίρνει ζωή. Μέχρι το Σάββατο 23 Νοεμβρίου. IKEA. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Mineta. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ECO 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Σίμος Ραπτής. Για όλο το Νοέμβριο τα γνήσια μεταξωτά χαλιά Κασμίρ. 450 ευρώ το μέτρο. Και όλα τα χαλιά σε τιμές που δεν ξανάγιναν. Σίμος Ραπτής. 40 χρόνια υπεύθυνα κοντά σας. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την κουζίνα που ονειρεύεσαι στο χώρο σου, χωρίς να αφήσεις κανένα σημείο ανεκμετάλλευτο? Μονταγουντ. Την ειδική ντουλάπα ή βεστιάριο στο δωμάτιό σου? Μονταγουντ. Την ειδική κουκέτα για το παιδικό δωμάτιο? Μονταγουντ. Μονταγουντ. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίων Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503. www.mondagood.gr. Μία από τις τρεις είναι αδύνατο να παραβιαστεί, γιατί ο Στέλιος βρήκε τη λύση από μέσα. Έχει Power Bar, η μπάρα που ασφαλίζει εσωτερικά και θωρακίζει την πόρτα σας μαζί με ό,τι αγαπάτε. 210-577-8090. Power Bar. Ασφάλεια εκ των έσω. Το νέο παρανοίξι με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανοίξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψήρων και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Καλέργης, γερά, αντισεισμικά, ενεργειακά σπίτια.
Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης. 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Δίας διαχείριση κτηρίων. Εκεί που σταματούν οι άλλοι, αναλαμβάνουμε εμείς. Αποφράξεις, υδραυλικές εργασίες, απολιμάνσεις, καθαρισμοί, έκδοση κοινοχρήστων και ό,τι άλλο χρειάζεται η πολυκατοικία. Δίας. Όλες οι λύσεις σε ένα τηλέφωνο. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Ωτοζάν? Ωτοζάν. Φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Ωτοζάν σπρέι αποτρέπει τη δημιουργία βίσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Ωτοζάν. Βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Ωτοζάν Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Η Άραγκ πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Τρόφιμα, ποτά, παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Όλα στο πιάτο σας. Έκθεση Expotrof 2014. Τον Ιανουάριο στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας στο Ελληνικό. Maras Flame. Ενεργειακά ζάκια καλωριφέρ. Οικολογικές ξυλόσωπες, λέβητες ξύλου και πέλετ. Υψηλή θερματική απόδοση και οικονομία. Maras Flame. Λεωφόρος Μαραθώνος 42 Παλίνη. Ιδιωτικό κτέο κόμπος κηφισίας στο Μαρούσι. Τώρα και για μωτό στο πιο κεντρικό κτέο της Αθήνας. Και για μωτό κτέο στο κόμπο κηφισίας. Πήρατε το σπίτι με στεγαστικό δάνειο. Χαθήκατε στα συμβόλαια και δεν ξέρετε πόσο πληρώνετε. Η NP προσφέρει ασφάλεια κατοικίας από 1,47 το τετραγωνικό. Μιλήστε με τον ασφαλιστή της NP ή τηλεφωνήστε. Ασφάλεια κατοικίας στην NP. NP. Συνεπή σε OTP. Εγώ πιστεύω, θα το πω και δημόσια, δεν με νοιάζει, όταν οι παππούδες αυνανίζονται, οι νέοι χάνουν τη ζωή τους και χύνουν το αίμα τους. Αυτή την αίσθηση έχω. Γιατί βλέπω όλους αυτούς τους έμπειρους. Όχι δίθεν. Όλοι οι παππούδες. Μα είσαι, δεν είσαι παππούς, οπότε μην ανησυχείς. Λοιπόν, κατά δήλωσή σου και το επιβεβαιώνω και προς υπογράφω. Μιλείτε για πολιτικό αυνανισμό. Ενώ, βεβαίως. Περιπολιτικού αυνανισμού. Τι άλλο. Πάντα νιώθεις, διότι... πάντα. Δεν είναι δυνατόν να ακούς αυτές τις αρλούμπες μες στη Βουλή. Δεν είναι δυνατόν να ακούς εδώ σύλλογε, προδότη, εγκληματία, να τα λένε μες στη Βουλή, θεσμικά τώρα, έτσι. Να λένε ό,τι μπορείς να φανταστείς, αναγνωρίζοντας ότι... Και έτσι είναι φυσικά. Μετά να τα βρίσκουν στο καφενείο της Βουλής, να πίνουν δύο καφέτες και να συνεχίζουν. Και άμα είναι για το μισθό, συμφωνούν όλοι. Τη για δράση την βουλευτική τους. Αποζημίωση. Α, μπράβο. Μα το δοσύλλογε προδότη εγκληματία είναι ουσιαστικά στρώνει, ναι, ναι, στρώνει το έδαφος στη ρητορική του μίσους. Από όποιον προέρχεται αυτό, λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να κατανοήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Και θέλω να επισημάνω κάτι που το ανέφερε με άλλο τρόπο ο κ. Δαυρής προηγουμένως. Είναι προφανές ότι ενισχύεται η Χρυσή Αυγή και φασιστικές νοοτροπίες από τη συγκεκριμένη δολοφονική ενέργεια. Συγγνώμη λίγο γιατί μας καλούν. Παρακαλώ. Από τη Γερμανία. Είναι η κυρία Νταΐ. Θυμάστε την υπόθεση που έβγαλα με τους... Α, είναι στην Ελευσίνα τώρα. Ναι, δεν μπορούν να μιλήσουν από τη Γερμανία οι άνθρωποι. Μετανάστες οι Έλληνες που πήγαν εκεί για δουλειά, αφού τους πέταξαν σε κάτι σκουπιδοδωμάτια μέσα, σε κάτι κολαστήρια. Τώρα τους έχουν κλειδώσει ένα εργοστάσιο και δουλεύουν από το πρωί και δεν τους επιτρέπουν να σηκωθούν να φύγουν. Ακούστε τώρα τι τραβάνε οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Κυρία Νταΐ, σας ακούω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι συνέβη? Τα παιδιά πήγαν από εδώ Παρασκευή ξημερώματα το Σάββατο. Ναι. Μέσω ενός... Δεν σας ακούω καλά. Σας ακούμε εμείς μια χαρά μου. Συνεχίστε. Μιλήσανε με αυτή την κυρία Αγάπη, κλείσανε τα εισιτήρια μόνοι τους. Όλα πληρωμένα, τους είπα ότι θα πληρώνουν και 180 ευρώ το άτομο. Σαν πρώτο βράδυ τους πήγανε σε ένα δωμάτιο με κάτι Μολδαβές.
Και σήμερα το πρωί τους πήρανε για δουλειά με δικό τους αυτοκίνητο, τους μεταφέραν στο εργοστάσιο με τα CD. Είναι από τις 10 η ώρα το πρωί εκεί πέρα, δουλεύουνε. Κάνανε 3 διαλύματα, 1/4. Και από εκεί και πέρα δεν τους επιτρέψαν να μιλάνε μεταξύ τους. Μάθανε ότι θα σχολάσουν 4 η ώρα και θα ξαναπάνε για δουλειά 10 η ώρα το πρωί. Δηλαδή τι δουλεύουν και... όλη μέρα από Ανατολής μέχρι Δύση του Ηλίου. Ναι. Και τους έχουν κλειδωμένους μέσα στο εργοστάσιο. Και ζητήσαν 1 η ώρα να φύγουν γιατί δεν έχουν φάει τίποτα. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάντια. Και εμείς ανησυχούμε. Φύγαν υποτίθεται για κάτι καλύτερο, έτσι. Την εκπομπή δεν την είχατε δει από τους προηγούμενους που είχαν πάει εκεί μέσω αυτού του γραφείου για το τι τράβηξαν στη Γερμανία με τον Τούρκο και Έλληνα ιδιοκτήτη. Και όταν το είπαμε στα παιδιά. Μάλιστα. Ωραία, ας τα ακούνε, ας τα ακούει το Υπουργείο Εξωτερικών, ας τα ακούει η ελληνική κυβέρνηση. Τους παίρνουν για δουλειά στη Γερμανία, τους στάζουν λαγούς με πετραχίλια, τους πετάνε σε κάτι βρωμοδωμάτια, τους κλειδώνουν μέσα στα εργοστάσια και τους βάζουν να δουλεύουν από τα ξημερώματα μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κύριε Γουρομπλή, πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Τι, κάνουν και ερώτηση, έχουν πάει και βουλευτή σας εκεί στην... Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μάλιστα, το έφερε. Ακούστε, συνεχίζετε, δείτε τώρα τι γίνεται. Τι λέγατε, λοιπόν. Έλεγα, λοιπόν, το εξής, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, μετά τη δολοφονία του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα από τους Χρυσαυγίτες, που είναι ομολογημένοι. Δηλαδή ο Ρουπακιάς είπε ότι πράγματι εγώ τον δολοφόνησα, έτσι. Άλλο αν είπε ότι δεν το ήξερε κανένας κλπ. Είναι εμφανές ότι πρόκειται από την Χρυσή Αυγή. Είχε μία κάμψη σοβαρή, όχι η εξάλληψη, αλλά είχε μία κάμψη σοβαρή η Χρυσή Αυγή. Αν δείτε μία-δύο δημοσκοπήσεις που βγήκανε μετά τη δολοφονία των δύο παιδιών στο Νέο Ηράκλειο, λοιπόν, πόσο έχει μέσα σε μία εβδομάδα διπλασιάσει το χαμηλωμένο ποσοστό. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Να τα αφήσουν αυτά οι δημοσκόποι. Όχι, όχι, θα με ακούσετε. Ότι αυτή η ενέργεια θα βοηθάει την αύξηση του φασισμού. Εγώ τις δημοσκοπήσεις. Ακούστε. Τις δημοσκοπήσεις που πληρώνουν τα κόμματά σας, τις γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Κάνουμε διαδικτυακή ψηφοφορία. Τους είχαμε πει ότι έχει ανέβει πολύ ψηλά η Χρυσή Αυγή. Σε εμάς εδώ πέρα, σε δείγμα το οποίο έδωσε με απόλυτη ακρίβεια τα αποτελέσματα των εκλογών, των προηγούμενων εκλογών, των τελευταίων εκλογών, η Χρυσή Αυγή ανέβηκε τρεις φορές επάνω. Το λέγαμε πολύ νωρίτερα. Και να σας πω και το αποτέλεσμα. Μετά την δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής, τα ποσοστά τους παρουσίασαν μια μικρή κάμψη. Εγώ δεν το είδα αυτό. Όχι, έμα βλέπετε, είδα, λοιπόν. Βλέπετε ό,τι θέλετε. Είδα σημαντική αύξηση. Όχι. Τώρα βρήκανε αιτία να πούν την αλήθεια ότι έχουν ανεβεί τα ποσοστά τους. Τα ποσοστά τους. Για την άνοδο των ποσοστών των ακροδεξιών, την ευθύνη φέρει το πολιτικό σύστημα. Ούτε οι δολοφονίες, ούτε τα εγκλήματα, ούτε οι πυροβολισμοί. Αυτά έρχονται μετά. Έτσι. Είναι παρελκόμενα, σας πληροφορώ. Γιατί, κύριε Φιλόπουλε, τότε, για παράδειγμα, σας πω τώρα το εξής. Στην Πορτογαλία εφαρμόζεται μνημόνιο, να το πω έτσι για να καταλαβαίνουμε, πιο σκληρό από της Ελλάδας. Κι όμως εκεί η κοινωνία δεν ανέπτυξε ακροδεξιά φαινόμενα αντίδρασης. Επομένως, προσέξτε. Ή ας πούμε, προσέξτε κύριε Κρουμπλή, μισό λεφτό. Εντάξει, ιδιοσυγκρασία. Ξέρετε, η Πορτογαλία έχει πολύ κοντινή κοινωνική δομή με την Ελλάδα. Όχι, ένα λεπτό κύριε Κρουμπλή. Κύριε Κρουμπλή, σας παρακαλώ. Δεν είναι χώρα του Νότου και δεν υπάρχει οικονομική κρίση, ανέβηκε το ακροδεξιό κόμμα 20%. Επομένως, οι εύκολες και πολυμερείς εξηγήσεις δεν δίνουν πάντοτε τη σωστή απάντηση στο φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς. Ακούστε. Μην συγκρίνετε. Σας παρακαλώ πολύ, είναι θέμα σοβαρό στο οποίο θέλω να το απαντήσω εγώ. Συγκρίνετε ανώμια πράγματα και είναι μια ανιστόρητη προσέγγιση αυτή που κάνετε. Ανιστόρητη είναι αυτή που κάνετε εσείς, να σας εξηγήσω για ποιο λόγο είναι ανιστόρητη. Γιατί η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι πολύ όμοια παραδείγματα. Ναι, ολόιδοι είμαστε. Τι να σας πω. Πολύ κοντινά παραδείγματα. Σας παρακαλώ. Με κοντινή κοινωνική δομή είναι και πιο φτωχή χώρα η Πορτογαλία. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με εσείς οι διαβασμένοι εκεί στο Πασόκ. Συγκρίνετε τους απεικιοκράτες Πορτογάλους
με τους Έλληνες επαναστάτες του 1921. Ακούστε τι λοιπόν. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Θα σας πω, άσχετο, αυτό λοιπόν. Άσχετο είναι αυτό που λέτε εσείς. Ακούστε λοιπόν. Όταν έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πήγαμε να παίξουμε μπάλα και τους πήραμε το κύπελο μέσα στον Ταλούς στην Πορτογαλία. Με το που έλυγε ο αγώνας, οι Έλληνες άρχισαν να πετάνε μπουκάλια. Και γύρισαν οι αστυνομικοί, μπήκε η έφυπη αστυνομία μέσα και μας λέει: καλά, κερδίζετε το κύπελο μέσα στη χώρα μας. Και μας πετάτε μπουκάλια στο κεφάλι. Σταματήστε, γιατί θα ανέβουμε πάνω. Σε κερκίδες που επιτρεπόταν να πιεις ουίσκι, μπύρα, αλκοολούχα, ποτά, είχες μπροστά σου σέρβις, τέτοια. Μιλάμε οι κερκίδες οι απλές, όχι των επισήμων. Με το που βγαίνουμε από το γήπεδο, οι Πορτογάλοι που λέτε μοιάζουν με εμάς. Μας έδιναν τα μωρά τους να φωτογραφηθούν με τις ελληνικές σημαίες και τα κασκόλ με τους νικητές. Έξω δε από το γήπεδο υπήρχαν 10 στίβες με πέτρες που στρώνουν τα πεζοδρόμια για πεζοδρόμια τα οποία πρόκειται να στρώσουν. Και σκέφτηκα εγώ, ρε Λαδάρα, και γινόταν αυτό εκεί. Δεν θα είχε μείνει όλα. Θα τους δίναμε τα παιδιά μας να φωτογραφηθούν που θα μας έπαιρναν το κύπελο εδώ μέσα. Θα μας έσφαζαν. Θα τα τρώγαν. Οι Έλληνες θα είχε ντάνες με πέτρες και δεν θα γινόταν έξω πόλεμος. Έτσι. Όχι. Αυτό δεν είναι, μπορώ να δεχτώ, κύριε Τσίκα. Αυτό είναι επιχείρημα που ενισχύει τα δικά μου επιχείρηματα, και, όχι τα δικά σας. Έβγαλα το, ότι, αυτό το επιχείρημα ενισχύει τη δική μου άποψη, όχι τη δική σας. Σοβαρά. Θα σας πω γιατί. Καλά, το γιατί εμείς αυτό. Εδώ, γιατί εμείς εδώ όταν νικήσαμε και υπήρξαν πανηγυρισμοί κάτω στην Ομόνοια. Ακούστε, μισό λεπτό, κύριε Κρουπλή, γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Όταν νικήσαμε και γίνανε οι πανηγυρισμοί κάτω στην Ομόνοια, πήγε πολλοί κόσμος κάτω στην Ομόνοια. Και βγήκανε και ορισμένοι μετανάστες Αλβανοί και άλλοι να πανηγυρίσουμε τις ελληνικές σημαίες. Ναι. Τότε τι φαινόμενο υπήρξε. Τους δέρναμε. Ναι, τους δέρναμε. Και λέγαμε, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ Αλβανέ, Αλβανέ. Και είμαστε ίδιοι με τους Πορτογάλους. Αυτό είναι η ρίζα. Προσέξτε, αυτό είναι η ρίζα του φασισμού. Ανόητη. Δηλαδή, προσέξτε, ενώ η κοινωνική και είναι δομή. Αυτό, και όχι. Είναι αυτό η ίδια όχι. Συμπεριφορά όχι. Με όχι. Τον Πορτογάλο. Αυτό θέλω να πω. Ότι ενώ έχουμε την ίδια κοινωνική δομή περίπου, Ελλάδα και Πορτογαλία, και την ίδια οικονομική κρίση, έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά η μεν και εντελώς συμπεριφορική η δε. Γι' αυτό εμείς λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιτρέψαμε να υπάρξει ακροδεξιό φαινόμενο στη χώρα μας, ενώ αυτοί δεν επιτρέψανε. Γιατί πριν από το 1999 δεν είχαμε αυτά τα φαινόμενα και τα έχουμε τώρα. Κύριε Κουρουπλή, να σας πω κάτι. Είχαμε φαινόμενα φασισμού στην Ελλάδα, δυστυχώς. Εντάξει, είχαμε, αλλά όχι στην Ελλάδα. Και είχαν ρίζες. Και να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να το χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα. Αλλά μην το ρωτάτε εσείς. Διότι εκεί που νομιμοποιήθηκε ο σύμμαχος η Χρυσή Αυγή, δηλαδή εκεί που απόκτησε όσμωση ιδιών και ηγεμονία, ήταν στις πλατείες των λεγόμενων αγανακτισμένων. Που ήταν στην πάνω πλευρά οι ακροδεξιοί, στην κάτω οι ακροαριστεροί, μουτζώνανε τη Βουλή, βγάζανε κρεμάλες, λέγανε προδότης και γουδί. Ο προδότης, η γουδί και, και το γουδί και η κρεμάλα είναι αυτή... πάντοτε πρακτική του φασισμού και αντίληψη του φασισμού. Δυστυχώς εκεί πέρα υπήρξε όσμωση. Εγώ δεν λέω ότι ήταν όλοι οι ίδιοι εκεί. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Έτσι. Αλλά εκεί υπήρξε όσμωση. Γιατί όταν ο άλλος σου λέει συνωμοσία, έχουμε κατοχή. Εγώ λέω για τους αγανακτισμένους, δεν λέω για τις λαϊκές διαδηλώσεις. Και αυτοί που σπάσανε την αλυσίδα του πάμε για να ορμήξουν στη Βουλή, το θυμόσαστε. Αυτή την ταυτότητα έχουμε κάνει καλή αλλαγή. Ακούστε κάτι. Σας λέω ότι υπήρξε όσμωση ιδιών, αλλά εκεί υπήρξε νομιμοποίηση. Θέλω να απενεχοποιήσουμε σαν μια μορφή αντίστασης. Αυτή την κρίση που βιώνει ο κόσμος. Ότι μειώνουμε αυτό. Αυτό κάνω. Αλλά έχω τρόπους να αντιμετωπίσω την κρίση. Με ακούτε λίγο. Δεν χρησιμοποιώ τη φασιστική ιδεολογία και τα φασιστικά. Και επειδή ορισμένοι, κύριε Ανεβλαβή, και επειδή ορισμένοι λένε για τον τρομοκράτη και χρησιμοποιούμε και ορισμένες. Που μπορεί να συμπλέξουν. Κύριε Ανεβλαβή, έχετε την καλοσύνη, αν έχετε την καλοσύνη λίγο. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Κάνουμε αυτό που λέω εγώ. Όχι. Βοηθήστε λίγο. Κάνουμε μια ανάλυση του τι είναι αυτός που χρησιμοποιεί τη βία κτλ. Μπορούμε να κάνουμε πολλές αναλύσεις. Αλλά πάντως δεν είναι πάντοτε ο φτωχός και ο αδικημένος. Σας υπενθυμίζω ότι ο Μπιν Λάντεν, που ήταν από τους μεγαλύτερους τρομοκράτες, ήταν από εξέχουσα οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, με πολύ πλούτη κτλ. Επομένως, θέλει που είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο και του φασισμού και της τρομοκρατίας, δεν θέλουν πάντοτε απλοϊκές εξηγήσεις. Και υπενθυμίζω και ένα άλλο. Υπήρξαν κοινωνίες που αντιστάθηκαν στην τρομοκρατία. Σας υπενθυμίζω στην Ισπανία τεράστιες λαϊκές διαδηλώσεις με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εναντίον της βίας και της τρομοκρατίας της ΕΤΑ των Βάσκων που όταν δολοφονούσανε πολιτικούς, δημοτικούς συμβούλους, παράγοντες, βιομήχανους, βγήκαν όμως, προσέξτε, η ελληνική κοινωνία όμως δυστυχώς πολλές φορές επί πολλά χρόνια και όταν υπήρχε και 17 Νοέμβρη και υπήρχαν και τέτοια, δεν βγήκε μαζικά
να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Σε άλλες χώρες το αντιμετωπίσανε. Φωνάζανε μπάστα, γεια, φτάνει πια κτλ. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πιο σύνθετα αυτά τα φαινόμενα. Ήταν αυτονομιστές, δουλειά είχε με τη 17 Νοεμβρίου. Όχι, ήταν όμως, ήταν όμως, υπήρξαν όμως δολοφονίες. Συγγνώμη, κύριε Τσίκα. Υπάρχουν άνθρωποι στους χώρα των Βάσκων που θέλουν αυτονομία με πολιτικές διαδικασίες και υπάρχουν και άνθρωποι με το κουμπούρι. Κύριε Τσίκα, παρακαλώ, κύριε. Κύριε Τσίκα, αν μιλάτε χωρίς να ακούτε. Λοιπόν, ακούστε, σε αυτούς τους λαούς που αναφερθήκατε πολύ σωστά αυτή τη φορά, υπήρχε κράτος δικαίου και δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, όταν στην Ιταλία είχε φτάσει η κατάσταση πλέον στο προχώρητο και βεβαίως αιματοκυλήθηκε και αιματοβάφτηκε, γιατί εκεί πέρα οι φασίστες δεν ήταν καρικατούρες από τους δικούς μας. Εκεί τίναζαν μια πλατεία στον αέρα, ένα σταθμό τρένου, κάνανε εγκλήματα απίστευτα. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο ιταλικός λαός σηκώθηκε και είπε μπάστα στην τρομοκρατία, ένθεν κακήθεν, στη βία και στο Αντάρτικο Πόλεμο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά μαζί με τον ιταλικό λαό σηκώθηκε και το κράτος δικαίου, σηκώθηκε ένα εισαγγελέας και βούτυξε κάτι το μάρια σαν και αυτά που είχετε στο κόμμα σας εσείς, στο κόμμα του ο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα τους, στο κόμμα του η Νέα Δημοκρατία. Ναι! Έχετε το μάρια στα κόμματά σας και τους βούτυξε. Αυτό δεν έχει και τους βούτυξε. Ακούστε κάτι. Μα δεν με αφήνετε να το πω. Και βούτυξε λοιπόν αυτά τα παλιωτόμαρα. Και έφτασαν. Και έφτασε ο αρχηγός Σοσιαλιστικού Κόμματος να πάει να πεθάνει εξόριστο στη βίλα του πεθερού του στην Τινησία. Και μου έλεγε γερουσιαστής Ιταλός, πηγαίναμε στις δεξιώσεις και είχαν γίνει τόσες πολλές συλλήψεις που αρχίσαμε τις συστάσεις από την αρχή γιατί δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλο. Εδώ, ποια δικαιοσύνη σηκώθηκε και πότε. Βάλατε έναν Τζοχατζόπουλο μέσα και νομίσατε ότι πάει, τέλειωσε και απεδόθη δικαιοσύνη, όταν όλα αυτά τα βρωμολαμόγια που είχατε στον πολιτικό χώρο μέσα γυρνούσαν με τη Σαμσονάρη και παίρναν τη μίζα τους και συνεχίζουν τώρα να επιβιώνουν με μισθούς 8 και 10 χιλιάδων ως σύμβουλοι την ώρα που πεινάει ο λαός. Και η Βουλή να σιωπά και οι βουλευτές να παίρνουν 8.500 σύνταξη φορολογούμενη με το 30%. Ποιος βουλευτής παίρνει σύνταξη 8.000. Ορίστε. Τώρα το σηκώνουμε πρώτο θέμα. Κύριε μισθό, συγγνώμη. Κοιτάξτε. Μισθό, για μισθό μιλάω, αφήστε. Αποζημίωση ήθελα να πω. Αποζημιώνονται κιόλας. Ακούστε, κάποτε, επιτρέψτε μου λίγο. Μπράβο. Κάποτε η λέξη αποζημίωση. Και παίρνει 8.500 ο βουλευτής. Κάποτε, ορίστε. Παίρνει 8.500. Από 7.644 ναι. Έως 8.398. Εγώ θα σου στείλω αύριο το καθαριστικό μου. Εσείς είστε στην τρίτη κατηγορία. Αφήστε τα αυτά τα κόλπα μαζί. Ακούστε, κάποτε η αποζημίωση... Κάποτε η αποζημίωση... Να, η λίστα μόλις την αναρτήσαμε, μιλάτε ψέματα. Τόσα. Όχι, εγώ δεν... Να το. Ορίστε, η λίστα άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Να τη δει ο κόσμος. Μου τη χάρη. Κύριε Κουρουμπλή, ξέρετε πώς σας αγαπώ. Εντάξει, κύριε Τερταφυλλό, θέλω να σας πω την πραγματικότητα. Να μιλήσω την πραγματικότητα. Λέω λοιπόν, κάποτε η λέξη αποζημίωση είχε νόημα. Γιατί μπαίνανε τέτοιες προσωπικότητες από αυτές που εκτιμούσε ο Ανεβλαβής, που πραγματικά ο άνθρωπος, αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, θα κέρδιζε τόσα πολλά χρήματα που η αποζημίωση ήταν ελάχιστη σε σχέση με τη ζημιά που πάθαινε. Ήταν όντως αποζημίωση. Σήμερα αυτά τα λαμόγια που πάνε και γίνονται βουλευτές, που δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους, που δεν έχουν βγάλει ένα μεροκάματο, που περιμένουν να ζήσουν από αυτό το μισθό. Τι σχέση έχει ο πιλότος που πέταγε τόσες ώρες πτήσεις και έπαιρνε το μισθό του και ήταν κυριλέ και κύριος με αυτόν τον άεργο. Άεργο. Να ψηφίσουν χωρίς... τον πιλότο. Λοιπόν... Δεν είμαι, κύριε Τερταφυλλόπουλε, δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Έτσι, γιατί θα με αναγκάσει να μιλήσω εγώ για ανθρώπους που στο κάτω-κάτω είχαν πολύ ελάχιστη διαδρομή σε σχέση με μένα στη ζωή και στην κατάκτηση και στις ανατροπές και τους έβλεπαν τριπλάσιους σταυρούς από μένα. Άστορα, έχει ο κόσμος ευθύνες. Μην τα λέμε έτσι. Επειδή στεναχωριούνται λοιπόν οι φίλοι μου οι αριστεροί, πάμε στο βίντεο του Μητρόπουλου, σας παρακαλώ. Ακούστε τώρα να σας πω. Συγγνώμη, τούτο εδώ ίσως αξίζει τον κόκο να το πούμε. Να η λίστα των μισθών. Για την αναξιοκρατία λέω ότι έχει τον τρόπο να κλονίζει την αξιοκρατία και να κλονίζεται η ίδια, να κλονίζεται ενώ με το κλώμα ωμέγα. Αυτά τα στοιχεία τα κύριε Ανεβλαβή. Δηλαδή. Κύριε Ανεβλαβή, τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουμε εδώ είναι από το επίσημο site της Βουλής που αναρτήθηκαν. Βουλευτής πρώτης κατηγορίας, σύνολο 7.644,79 ευρώ. Βουλευτής β' κατηγορίας, 7.939,79 ευρώ.
βουλευτής τρίτης κατηγορίας, σύνολο 8.036,79 ευρώ. Βουλευτής τέταρτης κατηγορίας, 8.398,79. Η κατηγοριοποίηση πώς γίνεται. Ακαθάριστα. Αυτό λέμε, μισθό. Ένα λεπτό. Ακούστε. Φορολογούνται μόνο ως προς το 30%. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες φορολογούνται, φτάσανε τώρα 50% φορολογούνται τώρα οι Έλληνες. Γιατί δεν θα πω για τις επιχειρήσεις που φορολογούνται, έχουν φτάσει 80% και μπαίνει ο Νταβατζής μέσα και τους παίρνει το χρήμα και τους λέει κλείστε το μαγαζί. Εγώ σας λέω για τους... Γιατί οι υπόλοιποι Έλληνες έτσι και δεν υπάρχει αυτή η αξιοπρέπεια να σηκωθείτε 10 άνθρωποι στη Βουλή και να πείτε. Θα πάρουμε όσο παίρνει και ο δικαστής, όσο παίρνει και ο πρέσβης, όσο παίρνει και άλλος. Εκεί θα πάμε στα 1.800 ευρώ. Πεινάει ο λαός. Τέλειωσε. Συμφωνώ. Δεν συμφωνείτε. Συμφωνώ. Και ήρθαν οι συνάδελφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ να μου πούν «Α, εμείς τα χρήματα δίνουμε στο κόμμα». Ρε, μην μιλάτε έτσι στον κόσμο όταν πεινάει. Τι τον νοιάζει το κόμμα σας. Τον ενδιαφέρει η δράση σας, η πολιτική. Από το ΣΥΡΙΖΑ ελπίδα περιμένουμε. Την ελπίδα θα τη δώσετε με το παράδειγμα. Μου επιτρέπετε να σου γιατί θα βγουν τώρα οι χρυσαυγίτες, θα πάνε στη Βουλή και θα σε εκπλήξουν και θα παραιτηθούν από το μισθό τους και θα πούνε 500 ευρώ. Και θα σας κάνουν την πλάκα αυτή. Και μετά, άντε να βάλεις στη ζυγαριά τα πράγματα. Η δημοσκόπηση. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Η Βουλή θα πρέπει να λειτουργεί ως παράδειγμα, όντως, νομίζω είπα την άποψή μου για το μισθό. Θέλω όμως να θέσω άλλο ένα θέμα. Πέραν του μισθού ως παραδείγματος, και είπα την άποψή μου, ότι πρέπει να πάρουμε όλοι ένα χιλιάρικο, να φύγουν οι τροϊκάνοι. Δεν αποτελεί και δεν πρώτη φορά, τελειώνω. Θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη Βουλή, γιατί εγώ πρώτη φορά εξελέγει βουλευτής, είναι πρώτον ότι δεν δουλεύει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, διότι ο ψευδόμενος βουλευτής ή υπουργός όταν ερωτάται ουδεμίαν ευθύνη φέρει και αυτό το βλέπει κανείς στο παράδειγμα όταν έγινε το Εξεταστική Επιτροπή για τον Άκη, έβγαινε τότε ο Βενιζέλος, νομίζω και ο Λοβέρδος. Και ο Λοβέρδος τον στήριζε. Και έλεγε, εγώ δεν βλέπω λογαριασμούς, βλέπω αριθμούς τηλεφώνων. Δηλαδή, το πρώτο είναι ότι δεν ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος λόγω του κανονισμού. Αυτό είναι που την τζακίζει τη Βουλή. Και το δεύτερο είναι το σπιτικό δίκαιο, το άρθρο 86, περί μη ευθύνης υπουργών, που αύριο μπορούμε να δούμε και τον κύριο Παπακοσταντίνου ή τον οποιοδήποτε. Δεν έχουμε το πρόσωπο κάτι. Μεθαύριο μπορεί να είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος. Δηλαδή, η Βουλή δεν δουλεύει μετά το 1974. Όχι κυρίως λόγω των μισθών, που σε αυτή τη συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει όλοι να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και να φύγουν οι υπόλοιποι, κυρίως διότι δεν υφίσταται κανονισμός και δεν ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος και το δεύτερο υπάρχει το κατάπτυστο άρθρο του συντάγματος, το οποίο νομίζω το συνέθεσαν για ιστορικούς λόγους που πρέπει να εκτιμήσουμε. Ο κύριος Παυλόπουλος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο. Εγώ θα επιστρέψω μετά το διάλειμμα σε εσάς. Για να μας πείτε ποιο είναι το πιο δυνατό σας επιχείρημα που θα πείσετε την άλλη πλευρά να σταματήσει τον κύκλο του αίματος. Το σκεφτείτε καλά, γιατί αυτό μετράει. Αυτός ο διάλογος και αυτή η κουβέντα δεν έγινε και δεν γίνεται. Θα χαθεί η Ελλάς με τα κουμπουριά. Θα το πείτε εσείς. Δεν χρειάζεται τίποτα. Το ισχυρότερο επιχείρημά σας, προτείστε να βγει μέσα από την ψυχή σας και να είναι αληθινό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για τυρί για τόστ Mass Lander 7,28 το κιλό. Όλες οι βραφικές κρέμες Γιώτης 30% φθηνότερα. Όλες οι οδοντόκρεμες και οι οδοντόβουρτσες Σέι, όλα τα Ultrex και όλα τα Τιμοτέι 40% φθηνότερα. Βραστήρας Πρίμο 9,99. Και επιπλέον, πάνω από 480 βασικά προϊόντα σε νέες μόνιμα χαμηλές τιμές. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Σκέφτεστε την κρίση. Αλλάξτε άποψη. Τώρα στο Φάμπρικα μπορείτε να βρείτε πλακάκια από 5,70. Είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας. Ντουλάπες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Φάμπρικα.
Κηφισού και Νιρβάνα στις τρεις γέφυρες, τόσο κοντά. Θέλεις ταξί? 18-222. Δεν θέλεις να πληρώσεις για την κλήση ή το ραντεβού? 18-222. Θέλεις να πληρώσεις μόνο ό,τι λέει το ταξίμετρο? 18-222. Τάξιπλον. Πιο πολύ από ταξί. Συχνά οι γυναίκες στην κλιμακτήριο υποφέρουν από κολπική ξηρότητα. Κολπικά Gel Zinofit καταπολεμούν την ξηρότητα και τα συμπτώματα της κολπίτιδας. Τώρα λοσιόν καθαρισμού και βελούδινο λάδι Zinofit για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την ειδική βιβλιοθήκη και γραφείο για τον επαγγελματικό σου χώρο και όχι μόνο Mondawood. Οποιαδήποτε κατασκευή με ειδικές διαστάσεις μπορείς να τη φτιάξεις μόνο στη Mondawood. Mondawood. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίον Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503. www.mondawood.gr. Max Carpet. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις χαμηλότερες τιμές. Χαλί ολόμαλο χειροποίητο μόνο 95 ευρώ. Παιδικά χαλιά και μοκέτες μόνο 35 ευρώ. Μοκέτες μόνο 15 ευρώ. Max Carpet. Ιερά Οδός 105, Αθήνα. Εξαγωγές, εξωστρέφεια, ExpoTrof. Το τρίτο ελληνορωσικό συμπόσιο στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών. Τον Ιανουάριο στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξηφασκίας Δυτικό Αεροδρόμιο. Μήπως δεν ακούτε καλά, μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας, μήπως δεν έχετε ακούσει το Otozan. Otozan, φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά, απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Otozan Spray αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Otozan, βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Otozan Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Έχετε ανελκυστήρα παλιάς τεχνολογίας που χρειάζεται συντήρηση ή ανακαίνιση? Θέλετε να εγκαταστήσετε από την αρχή ένα καινούριο ολοκληρωμένο σύστημα ανελκυστήρα? Αναζητείτε τη συνέπεια και την υπευθυνότητα μιας παλιάς και έμπειρης εταιρείας. Σίσκας Lift. Καλέστε μας για εκτίμηση και προσφορά αυθημερών. Καλέργης, γερά, αντισεισμικά, ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ. Με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον Καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης, 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον Καλέργη να ρωτήσεις. 22 9 60 82 100. Προλά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζό πορτές για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Το νέο παρανοίξι με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανοίξ. 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψήρων και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Ο επιθεωρητής Ρέστα βρήκε μια προσφορά μεγάλων διαστάσεων στην Κρέστα. Γρανιτοπλακάκια πρώτης διαλογής σε μεγάλες διαστάσεις από 8,90 ευρώ μόνο. Κρέστα. Προσφορές που δίνουν Ρέστα. Χαϊδάρι, γλυκά νερά με νίδι, Άλυμος Θεσσαλονίκη. Χαλιά και μοκέτες, Αθανάσιος Δήμος. Χαλιά από όλο τον κόσμο για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες χαλιά σας περιμένουν στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς από 50 ευρώ. Ελάτε στο ξεπούλημα της χρονιάς. Σας περιμένουμε στην Ιερά Οδό 212, 50 μέτρα από τον Κηφισό. Τηλέφωνο 210-5315-005. Καλύτερα σόμπα. Καλύτερα πέλετ. Καλύτερα η δική μας, η ελληνικής κατασκευής σόπα pellet με άριστη ποιότητα για ασύγκριτη οικονομία. Ζεσταθείτε χωρίς να ξοδευτείτε. Νίκος Καγιόπουλος. Κρύο. Καιρός για pellet. Αν ρωτήσετε έναν πολικό σήμερα πώς θα σηκωθεί η οικονομία, θα σας αναπτύξει το πρόγραμμα του κόμματός του και θα σας πει έτσι. Φυσικά δεν θα τον πιστέψετε, ακόμα κι αν είστε οπαδός του κόμματος. Γιατί έχετε χάσει τη σύνταξη και το μισθό σας και ζείτε με τις κάτω από τις συνθήκες τις οποίες γνωρίζουμε και ζούμε όλοι αυτή τη στιγμή, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο,
Αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει καταστραφεί. Ούτε εσείς ήδη πιστεύετε αυτά που λέτε ή που λένε τα προγράμματα των κομμάτων σας, διότι ενώ δημοσίως τα λέτε, όταν πηγαίνετε στο σπίτι με τη σύζυγο, τι κουβεντιάζετε? Πάμε χαμένοι. Με τη σύζυγο. Σοφά πράτετε. Λοιπόν, με δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι. Όμως, εγώ θα σας ρωτήσω, αφού είναι τόσο δύσκολο να πείσετε τους πολίτες ότι θα έρθει η μέρα της ευημερίας, μπορείτε να πείστε αυτούς τους άλλους πολίτες που σήκωσαν τα όπλα γιατί πρέπει να σταματήσουν? Και ποιο είναι το πιο ισχυρό σας επιχείρημα? Αρχίσω από εσάς, κύριε Ανεβδάβη. Εγώ πιστεύω ότι είναι να βρούνε το ανθρώπινο πρόσωπό τους. Αισθάνομαι ότι όλοι μας ξεμάθαμε πώς να αγαπάμε πια. Και ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να μισεί, για να αγαπάει γεννήθηκε, όπως λέει η Αντιγόνη. Πατέρας μας είναι ο πόλεμος, πατήρ πάντων πόλεμος, λέει ο Ηράκλητος, αλλά μάνα μας είναι η Αντιγόνη. Να γυρίσουμε σε αυτήν τη μάνα μας. Να δούνε το ανθρώπινο, πρωτόμορφο ανθρώπινο πρόσωπο του νέου. Η ζωή με σημαίες και με ταμπούρλα τραβάει την ανηφόρα. Και αν ξυπνήσουν μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Όχι με πιστόλια. Κύριε Κουρούμπλη. Όταν η αδικία γίνεται νόμος, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, λέει μια αρχαία ρήση, απαιτείται αντίσταση. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή βιώνει στην μεγαλύτερη έκφρασή της την κοινωνική αδικία, την ενδημούσα κοινωνική αδικία. Όποιος θα της προτείνει και θα την πείσει ότι θα συγκρουστεί με αυτή την κοινωνική αδικία, ότι έχει πολιτική βούληση καθαρή να συγκρουστεί και να επιβάλλει ένα κράτος δικαίου, όπως πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως, πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση για αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχουν λύσεις. Ο τόπος αυτός τα τελευταία 100 χρόνια έζησε δύο εμφύλιες διαμάχες με καταστροφές σε ανθρώπινο κεφάλαιο πελώριο, τεράστιο. Τεράστιες καταστροφές. Δεν κέρδισε τίποτα. Έχασε. Άρα λοιπόν υπάρχουν, η δημοκρατία παρέχει τη δυνατότητα σε όλους να αλλάξουν και τα πρόσωπα και τα κόμματα. Κύριε Αραγκούσα. Εγώ δεν έχω να συμβουλέψω τίποτα. Δεν τολμώ να συμβουλέψω. Ο κύριος Ανεβλαβής είπε μια μεγάλη αλήθεια. Βρήκαν ένα κενό και το γέμισαν με τον εαυτό τους, με την ύπαρξή τους. Το είπατε. Και τους φερόμενους ως εκτελεστές. Κατά συνέπεια, κάνανε μια υπέρβαση. Δεν επιδοκιμάζει κανένας τον φόνο. Πιστεύω ούτε οι ίδιοι. Οδηγηθήκανε σε επιλαγές κάτω από πιέσεις, κάτω από αδιέξοδα και αν πήρανε αυτό που λέμε το νόμο στα χέρια τους, τον πήρανε γιατί κάποιοι τους όπλησαν. Κάποιοι δεν άφησαν άλλα διέξοδα να λειτουργήσουν σε αυτά που λέμε εμείς γόνιμο διάλογο. Λόγια, λόγια, λόγια. Αυτά δεν τους αρκούν. Δεν μπορούν να τους συμβουλέψουν. Γιατί επέλεξαν ένα θυσιαστικό ρόλο και για αυτούς εναντίον τους οποίους στράφηκαν και τους αφήρεσαν τη ζωή, γιατί το αίμα είναι πάντα πολύτιμο, και από την άλλη και ήδη θυσίασαν τους εαυτούς τους στις δύσκολες ανηφορικές επιλογές τους. Εάν θέλουμε να τους αφαιρέσουμε το λόγο, να πάμε να κοιτάξουμε τον καθρέφτη και όχι να τους κατακρίνουμε. Εγώ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, έχω να πω ότι αν συνεχίζουν να πέφτουν σφαίρες, θα χαθεί το μείζον. Πού είναι η χώρα? Τα πιστόλια κάτω, και υπάρχουν και άλλοι τρόποι, γιατί ενώ η κοινωνία όντως χυμάζεται, είναι σε πολύ καλή, σε πολύ κακή, κάκιστη κατάσταση, επειδή ουδέποτε η πολιτική μετά το 1974, μιας και έχουμε και την επέτειο του Πολυτεχνείου, ήτανε και κινούνταν στο πεδίο της διακονίας. Κοιτούζαν μόνο
να εξυπηρετήσουν συμφέροντα μιας ελάχιστης κάστας και τώρα έχει σκάσει το σφύρι. Επειδή στη ζωή σας όλοι εκπαιδευτήκατε να ρίχνετε σφαίρες. Εγώ, και, να... κύριε, εγώ, και όχι μόνο σφαίρες. Εγώ εκπαιδεύτηκα στη ζωή μου, κύριε Τριανταφυλόπουλε, από τα γυμνασιακά μου χρόνια που πήγαινα, γιατί είμαι υπηρώτης στην καταγωγή, στο δεύτερο γυμνάσιο της Σάρκας. Εννοώ στην αεροπορία, όχι την άλλη. Ναι, εκπαιδεύτηκα από εκεί, έγινα αξιωματικός, που έβλεπα κλίσεις στην ψυχή σου στην Ελλάδα και θα αισθανθείς κάθε είδους μεγαλείο. Και όταν ήμουν πιλότος στην πολεμική αεροπορία, προσπάθησα και πιστεύω ότι το έχουν πάρα πολύ και αξίζει καμιά φορά να την ξαναδιαβάσετε μια επιστολή ενός νέου αξιωματικού που είναι πιλότος γιατί πετάει και πετάει για τον απλό άνθρωπο, για τον απλό Έλληνα και πιστεύω ότι η προσφορά είναι αυτή που πρέπει να έχει ο δημόσιος άντρας. Είτε είναι πολιτικός, είτε είναι δάσκαλος, είτε αστυνομός. Αυτό το πράγμα δεν το δώσαν με το παράδειγμα τους οι πολιτικοί. Και αυτή είναι η πρόκληση και η κοινωνία και η Ελλάδα δεν θα σωθεί εάν δεν περάσουμε από την αμάκα, από την κλεψιά στη διακονία. Θέλω λοιπόν... Από εκεί και πέρα έχω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εγώ δεν έχω πιστεί ότι υπάρχει ιδεολογικό πίσω, δεν είμαι πεπισμένος από την έρευνα, ότι όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε και έχει το... Με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου να πω την άποψή μου. Όχι, έτσι, ένα κείμενο μπορεί να γραφεί, ναι και κλείνω. Θέλω να πω, σε οποιαδήποτε περίπτωση θα χαθεί το μείζον. Κύριοι, είτε βάλτε αστέρι, είτε βάλτε οποιοδήποτε θέλετε, όταν ρίχνονται σφαίρες δεν γεμίζουν οι τσέπες, ούτε η Ελλάδα σώζεται. Αφήστε τα πιστόλια κάτω, πάμε να φτιάξουμε σχολεία και πάμε να επιλέξουμε μια πολιτική τάξη η οποία θα κινείται στο πεδίο της διακονίας. Με ποιος, αυτούς που κλέβαν μέχρι σήμερα και ρήμαξαν τον τόπο. Όχι με αυτούς, δεν είπα εγώ με αυτούς. Δεν είπα με αυτούς. Είπα άλλους. Ρετσίγα. Νομίζω ότι όλα και οι αδικίες και η βία και τα προβλήματα και η δυστυχία βρίσκονται μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αυτή η κοινωνία μπορεί, έχει τους θεσμούς και μπορεί να φτιάξει και καλύτερους θεσμούς και καλύτερους μηχανισμούς να αλλάξει, να αντιμετωπίσει τα αίτια, να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα, να αντιμετωπίσει και τα συμπτώματα αυτών των πολύ δύσκολων καταστάσεων. Στην κοινωνία μέσα, μέσα στη δημοκρατία, μπορούμε να κάνουμε αλλαγές, μπορούμε να κάνουμε δημοκρατικές ανατροπές με ειρηνικό τρόπο, με λαϊκό τρόπο, με βάση τη συνένεση της κοινωνίας και της πλειοψηφίας. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εκφράζει αυτό στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν ζωρό, δεν υπάρχουν ρομπέν των δασών στη σημερινή εποχή. Κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνία, την πλειοψηφία της κοινωνίας, τις συνενέσεις για να κάνει αυτό που αυτός νομίζει με τη βία. Η ίδια η κοινωνία με τις πλειοψηφίες της, με τις αλλαγές της, γιατί εκεί δεν είναι ενιαία η κοινωνία, με τις αλλαγές της, μπορεί να δίνει τις λύσεις. Είναι η μόνη που νομιμοποιείται. Κανένας υπεράνω της κοινωνίας δεν μπορεί να είναι ο εκδικητής, δεν μπορεί να είναι αυτός που παίρνει τον νόμο στα χέρια του, δεν μπορεί να κάνει αυτοδικία. Τίποτα από αυτά δεν οδηγούν σε λύσεις, διότι είναι υπεράνω της κοινωνίας. Είναι έξω από την κοινωνία. Η κοινωνία έχει τους τρόπους, έχει τους θεσμούς, έχει τις διόδους, έχει τον τρόπο έκφρασης να αλλάξει αυτά που θεωρεί ότι είναι άδικα, ότι είναι επιζήμια και να προχωρήσει σε μια νέα κοινωνία. Και έχουν προχωρήσει πολλοί κοινωνίες. Δεν είναι όπως οι κοινωνίες ούτε πριν 50, ούτε πριν από 100 χρόνια. Ο δρόμος πάντοτε δεν είναι ευθύγραμμος, είναι αλήθεια αυτό. Όχι, οι δρόμοι έχουν και στροφές και λακκούβες. Έχουν και λακκούβες, αλλά η ιστορία μπορεί να προχωρήσει. Και έχει αποδειχθεί ότι όταν, όταν έχουν επιβληθεί λύσεις ερήμην της κοινωνίας, υπάρχουν τραγωδίες. Δεν πάνε μπρος και δεν το βλέπετε. Οι κοινωνίες δηλαδή, πάνε και μπρος. Οι κοινωνίες τώρα όπως είναι με την παγκοσμιοποίηση και όλο αυτό το σκατό πάνε μπρος. Κοιτάξτε, η παγκοσμιοποίηση από μόνη της δεν είναι ούτε θετική ούτε αρνητική. Η παγκοσμιοποίηση θέλει έλεγχο. Θέλει δημοκρατικό έλεγχο, θέλει από κοινωνικό ποιον, έλεγχο, θέλει πολιτικό έλεγχο. Και επομένως, εμείς όλοι μπορούμε να διαμορφώσουμε θεσμούς ελέγχου διεθνείς, όπως είναι και διεθνείς, όπως είναι και το παγκόσμιο χωριό, να φτιάξουμε και παγκόσμιους θεσμούς ελέγχου αυτού του χωριού. Και παγκόσμιους θεσμούς ελέγχου αυτού. Ακούστε λίγο. Η παγκοσμιοποίηση είναι το αμερικάνικο πρότυπο ζωής και οπλοφορίας. Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι πιο σύνθετο πράγμα. Δεν είναι θέμα πίστης, είναι πιο σύνθετο. Θέμα γεγονότων. Αν δείτε οι περισσότεροι, αν δείτε πάρα πολλοί Αμερικανοί, ειδικά συντηρητικοί Αμερικανοί, ακραίοι συντηρητικοί, αυτοί λένε: ω, έρχεται η παγκοσμιοποίηση, έρχεται ο ΙΕ, θα μας καταργήσει εμάς
την ιδιοπροσωπία μας, την ταυτότητά μας στον Αμερικάνικο τρόπο. Μα είχαν ποτέ ιδιοπροσωπία οι Αμερικάνοι. Επομένως, το να λες εναντίον της παγκοσμιοποίησης δεν είσαι οπωσδήποτε προδευτικός. Το ζήτημα είναι. Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Δεν μιλάω για εσάς. Κύριε Ανεβλαβή, παίρνω αφορμή το συλλογισμό σας για να προχωρήσουμε σε συλλογισμούς. Αυτό είναι η συζήτηση, νομίζω. Λέω λοιπόν το εξής. Εδώ πέρα λοιπόν χρειάζεται να κρατήσουμε για παράδειγμα μερικά θετικά της παγκοσμιοποίησης. Όπως είναι η επικοινωνία των ιδεών, όπως είναι. Όπως είναι κοινωνική δικτύωση. Ολοκληρώστε, γιατί θέλω να ακούσω την κυρία Έψιμο. Κοινωνική επαφή, έτσι, πράγματα. Επειδή κλείνουμε. Πράγματα που παλιότερα οι κοινωνίες ήταν απομονωμένες. Θα σας πω το τελευταίο μόνο. Και τις αρνητικές επιπτώσεις που είναι οι ανεξέλεγκτες αγορές, οι ανεξέλεγκτο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εκεί θέλει έλεγχο. Με αυτό πρέπει να κάνουμε. Η παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση του χρήματος. Αυτό εκεί θέλει παρέμβαση. Κυρία Έψιμο. Και δεν γίνεται η παρέμβαση περάνω των κοινωνιών. Παρακαλώ, κυρία Έψιμο. Εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, ακούω ένα σωρό θεωρίες. Δεν θέλω να σας τις χαρακτηρίσω, γιατί περισσότερες μου είναι αντιπαθείς και αδιάφορες. Είναι κλασικό αυτό σε όλο το μέσο Έλληνα. Και αποτείνομαι σε εσάς με τις εκατοντάδες θεωρίες και τις εκατοντάδες, τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί θα μιλήσω μάλλον με άσχημο χαρακτηρισμό. Εγώ κάντε αυτό που το, έχω σας να παρακαλώ, πω. Όχι, με τις θεωρητικές παπαριές με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακούω. Επί της ουσίας δεν ακούω τίποτε. Εγώ ένα έχω να πω στους ανθρώπους αυτούς. Το δάκρυ της μάνας του Χρυσαυγίτη, επειδή είμαι μάνα και μητέρα και γιαγιά, το δάκρυ της μάνας του Χρυσαυγίτη, κύριε, είναι ίδιο με το δάκρυ της μάνας του Φίσα. Άρα λοιπόν δεν έχετε. Όχι, εγώ όμως μιλάω με τελείως άλλο, σε άλλο πλαίσιο, κύριε συνάδελφε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουν την υποτυπούδη συμπεριφορά να καταστούν συμπαθείς στην κοινωνία, και εγώ μιλάω από την αστική τάξη και από τη μέση τάξη και παρακάτω που προέρχομαι, δεν άκουσα ούτε έναν άνθρωπο να μιλήσει συμπαθώς για αυτή τη συμπεριφορά, και εν πάση περιπτώσει δεν θεωρώ ότι κάνουν έναν εφορικό δρόμο όπως είπε ο κύριος Ραγκούσης. Αντίθετα, θεωρώ ότι υπάρχουν εγκέφαλοι συγκεκριμένοι και κάποια ηλικία από ό,τι κρίνω από το γραπτό τους που κατευθύνουν αυτές τις καταστάσεις, και αυτοί οι εγκέφαλοι συγκεκριμένοι έπρεπε υποτυπωδώς να έχουν την πείρα και την οξυδέρκεια να καταλάβουν ότι οδηγούν αυτή την νεολαία που ούτως ή άλλως είναι στα όρια της καταστροφής σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν δεν το καταλάβουν, για μένα, ακριβώς επειδή δεν εμφανίζονται, δεν μπορώ να τους διακρίνω από τους κουκουλοφόρους εσάς καθόλου. Σας κατατάσσουν στην αστική λουμπεναρία. Εντάξει, πέστε βέβαια όπως θέλετε. Ο καθένας έχει την γνώμη. Λοιπόν, εγώ θέλω. Γιατί κάτι θέλατε να πείτε πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε κάτι. Ανευλαβώς να κλείσει ο κύριος Ανεβλάβης. Ανευλαβώς να κλείσετε. Ναι, ανευλαβώς θα κλείσω. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Με ευλάβεια σας ακούω. Με ευλάβεια σας ακούω. Ένα στίχος του Κώστα του Μαρδά. Αχ, πατρίδα τιμημένη, και από ντόπιους και από ξένους γαμημένη. Λοιπόν. Το πέναλτι το κάναμε στο 92. Και εγώ θα κλείσω λέγοντας το πυραντηλικό: ποιου και λαπένα, ποτέ λασπάντα. Περισσότερο από ποιου και λασπάντα, ποτέ λαπένα. Περισσότερο από τα σπαθιά μπορούν οι πένες. Αυτό ας το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας. Γιατί η προκήρυξή σας ήταν πιο εντυπωσιακή από την πράξη σας. Πιστέψτε με, για όσους σκέπτονται υγιώς, εάν δεν συνοδευόταν από αίμα, θα ήταν μία προκήρυξη που θα προσυπέγραφε η πλειοψηφία των Ελλήνων σήμερα. Σκεφτείτε το και έτσι. Μπορεί να κλείσει διαφορετικά ο κύκλος του αίματος. Γιατί να μην ήταν λόγος. Και να ανοίξει ένας άλλος κύκλος, ο οποίος θα νομιμοποιήσει το δικαίωμά σας κάποια στιγμή να σηκώσετε και το όπλο, όταν θα συμμετέχει όμως ο ελληνικός λαός. Γιατί οι επαναστάσεις δεν γίνονται ερήμην του ελληνικού λαού, αυτή είναι του λαού αυτού, ο οποίος κάποια στιγμή θα αφυπνιστεί. Θα σταματήσει να τρώει τα παραμύθια τους. Μπορεί να θεωρούν τον εαυτό τους ξυπνητήριο. Και θα βγει στο δρόμο. Είναι μπερδεμένοι μάγκοι, διότι υπάρχουν αριστερά. Μπορεί να θεωρούν τον εαυτό τους ότι χτυπάνε ξυπνητήριο. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, γι' αυτό είπα. Δεν το βλέπετε. Ποιου και λασπάντα,
ποτέ λαπένα. Είναι... Περισσότερο από τα σπαθιά και τα πιστόλια μπορεί η πένα. Και η πένα σας είναι μπερδεμένος ήταν γερή, από ό,τι φαίνεται. Γιατί υπάρχουν αριστερά μυαλά και δεξιές τσέπες στο ίδιο κορμί. Και μένω σε αυτό που είπε η κυρία, ότι τα δάκρυα της μάνας είναι δάκρυα... Δεν υπάρχει ένσταση αυτό, συμφωνούμε τα όλοι. Τα οποία δεν μπορεί να τα απαλύνει και τον πόνο της, ούτε η προέλευση, ούτε η καταγωγή, ούτε το χρώμα, ούτε ιδεολογίες. Τα πιστόλια κάτω λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, όχι, κάτω τις απατεωνίες, τις πολιτικές και κάτω η κλεφτουριά. Γιατί μόνο τότε κατεβαίνουν τα πιστόλια. Τα πιστόλια κατεβαίνουν όταν σταθούν οι πολιτικοί στο ύψος των περιστάσεων και σταματήσει η καταλίσθευση αυτού του τόπου. Η καταλίσθευση. Δεν κατεβαίνουν με λόγια τα πιστόλια. Έτσι. Καλή σας ημέρα.